Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, 10 μετά τις 8, καλώς ήρθατε στο πρωινό σοου Rap and Cool and ποιος άλλος είναι μαζί μας? Λίγο αγωνία, λίγο suspense, δώσε. Ποιος άλλος μπορεί να είναι μαζί μας τέτοια ώρα? Πουρνό κυρίες και κύριοι. Να είμαστε και κάπου ανθρώποι. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη μου? Τι γίνεται? Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, να είμαστε και κάπου ανθρώποι. Να είμαστε και κάπου ανθρώποι, πραγματικά. Τι κάτσε αγόρι μου εδώ, τι κάτσε ψυχούλα μου εσύ πρωί-πρωί εδώ. Μάλλον είπανε να έρθουν οι τρεις που μιλάνε πιο γρήγορα σε όλο το σταθμό. Ωραία. Και τους έβαλαν την ίδια ώρα. Τελειώσαμε. Έκλεισε εκπομπή, γεια σας, τα λέμε αύριο. Έτσι, πραγματικά. Τι κάνεις, αλλάζει ταχύτητα. Έχω εδώ το λευζέ και πηγαίνει. Λοιπόν, Μάικ Σαρόπουλος μαζί μας, ο Μετροπόδικας κάνει σκασιές όπου γουστάρε, φίλε. Βέβαια τώρα θέλω να σε παρουσιάσει ο Κωστής τώρα. Τι Μετροπόδικας μπορεί να είναι αυτός εδώ, ο κύριος? Μετροβούβαλος. Ναι. Γλυκύτατος. Γλυκύτατος, υπέροχος. Ναι. Δυσδυτικότατος. Αυτό ναι, το κρατάμε αυτό. Κράτα το Μάικ μου. Ναι. Έλα εδώ, μίλα στο Σταύρο. 50 χρόνια κάνει εκπομπέ, έτσι, ναι. Τώρα μου συγχωρείτε, αυτό είναι μικρόφωνο για να είναι έτσι εδώ. Σε αυτό έχει δίκιο. Σε αυτό έχει δίκιο, ναι. Αλλά τα γράμματα μπροστά, αφού φωνάζει ο Κατσαπάκη, αφού τον ξέρει τον Κατσαπάκη. Δηλαδή, δεν στέκει. Μαζί σου είμαι σε αυτό το κομμάτι, τα έχουμε πει. Ποιο το έχει για τη φαϊνή ιδέα να το βάλει έτσι? Καλό ερώτημα. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε ποιο. Ναι, αλλά δεν μπορούμε. Ναι, για πε τώρα. Γιατί είναι στον κύριο Ανδρώνη για αυτή την ενέργεια. Να έχουμε απέναντι τον άνθρωπο που απαντά για όλα. Έτσι, Καζαμπάκα έχουμε στα πλήκτρα. Ναι. Σαν το κόκκινο που λέει κάνω 30 χρόνια ραδιόφωνο. Ναι. Θα με σέβεστε. Ναι. Εντάξει, σεβασμός κερδίζεται βέβαια. Δεν μπορείς να τον απαιτήσει από κάποιον. Αυτό ακριβώς. Ναι. Γαδάκι. Ναι. Σεβασμός. Σεβασμός. Εγώ είμαι ραδιοφωνάνθρωπο. Τι είσαι, ραδιοφωνάνθρωπο. Ραδιοφωνάνθρωπο. Έχει πρόβλημα, δεν ξέρω. Άιντε
λέτε καλημέρα, χρόνια πολλά στο Θόδωρα. Έχετε κανένα Θόδωρο έτσι εύκολο, Θόδωρα. Είχα ένα Θόδωρο συμπαθητή που σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα. Ένα σε πάρει πρωί-πρωί, ρε φίλε. Ένα σε πάρει το. Έχω ένα συμπαθητή Θόδωρο. Θόδωρο. Τον Τέο. Τον Τέο. Ο οποίο μπορεί να πιει για πρωινό 3 σφινάκια ουίσκι και να πάει στη δουλειά και μετά στο διάλειμμα να πιει άλλα 4. Εντάξει, άλλοι πίνουν σφινάκια και άλλοι ρίγουν πρωί-πρωί μπουκέτα. Τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε μου. Δεν τα λέμε. Είμαστε ανθρώποι. Είμαστε και κάπου ανθρώποι. Άλλο Θόδωρο, εγώ έχω Θόδωρο μια που είπε τώρα που έχασε τον φίλο μα, τον Θόδωρο τον Παπαδόπουλο. Μια που είπε φίλο που έχασε, εσύ τον πρόεδρο του Ηρακλή. Εγώ τα κοπάνησα ένα προπονητή Θόδωρο το λέγανε. Α, έχει το παλμαρέ σου. Ο Ζαγοράκη. Α, Ζαγοράκη, έλα ρε γίγαντα, έλα ρε αγόρι. Και ο Λίρατζη. Το Λίρατζη. Το χωριό του που είναι. Το χωριό του δεν είναι. Τι μέσα. Μόλι άκουσε ότι είναι το χωριό του Ζαγοράκη. Ούτε ο Τζουμάκα δεν διόριζε επί Πασόκ. Τι πράγμα είσαι. Τι θα σε διορίσει αγόρι μου σε ταχυδρομείο. Τι θα σε διορίσει αγόρι μου, ξέρω εγώ. Δεξιμπάκ. Γιατί δεν είσαι άδικο. Θα βγει κυρία Δώρα και θα σου την πει πάλι. Γιατί τα παιδάκια που 18-19 πάνω στο άνθο που ξεπετάγονται να του παίρνει παραμάζωμα μέσα. Θα πάω εγώ στον Οδυσσέα στο φίλο μου στην Καβάλα. Να γυρίσω 8 χωριά. Το κτίνο, το τέρας εκείνος, τέρας, ναι. Πάει, πάει. Έχω μάθει όλους τους φίλους. Το Τερεπέμπλου. Που λένε, καψούρα είναι Τερεπέμπλου. 8-9 χωριά, ξέρεις πόσους λίρα τζίδες θα σε βρω εγώ. Τι πράγμα είσαι. Θα σου βρω και δύο να παίζουν λίρα κανονικούς. Ναι. Μας πάνε το παραμύθι τώρα, το μέσον του μέσου, ο μέσο μέσον. Πάντως μια που ξεκινήσαμε κύριε έτσι μακάβρια, να πούμε μια θετική είδηση πάνω στο μακάβριο. Άμα του λίρα τζί. Η θεία ήταν στη μαθήτρια με το Ζαγοράκι και θα πρέπει να παίξει ο Λίρατζ στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Λες να φτάσαμε τόσο βαθιά, τόσο deep, deep για deep δηλαδή. Άμα ο Λίρατζ είχε καλά ιερέα θείο και το πήγε και έκανε μετάλαβη, πώς το λένε, ο Ζαγοράκης. Κοινώνησε. Κοινώνησε μαζί. Το δοντάκι, πρέπει να παίξει ο Λίρατζ δεξί μπακ στον ΠΑΟΚ. Μια χαρά είναι ο Λίρατζ, θα το βλέπεις σε κάποιο τρία χρόνια και θα λες τι καλό μπακάκι να πεις ο Λίρατζ. Τώρα το ρίχνεις στο παιδί, εγώ είμαι με Λίρατζ, να ξέρεις ό,τι αν πεις, είμαι με Λίρατζ. Θα έρθει να με κάνω όπλο ο μπαμπάς του Κίτσιου. Ναι. Κίτσιους είναι καρακουτσού τώρα, άσο τώρα. Τι καρακουτσού και καρατιφλού τώρα. 19 του πάντως ο Λίρατζ τώρα πρέπει να είναι σε τρομερή φόρμα. Σε θυμάσαι τα 19 σου. Α, μπράβο, τι τρυπούσες με 19, στα 19, τι έκανες. Εγώ στα 19 μου έμπαινα στο λεωφορείο και άμα δεν είχε γυναίκα στο λεωφορείο, καλό βλέπα τον εισπράκτορα. Ναι, είχαμε πετύχει εμείς, εσύ πρόλαβες με τροπόδικα. Προχωρήστε λίγο προς το κέντρο. Α, μπράβο, ναι. Και κολούσαμε ένας πάνω στον άλλον. Έχω παίξει ξύλο εγώ στο 12. Έλα ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Σε ποιο δεν έπαιξες, πες μας για να ξεκινήσουμε από εκεί. Μια γυναίκα που λες με τραβάει μια ομπρελιά μια μέρα. Καλά σε έκανε. Καλά σε έκανε ρε μπαγάσα. Ομπρελιά γιατί τι της έκανες, έπαιξες κάπου πω. Όχι ρε κάνε πιο εκεί, κάνε πιο εκεί να περάσει και δεν χωρούσε και τα λοιπά. Ναι. Διαπληκτιζόμαστε να πούμε. Ναι. Τι λες βρε ανάγωγε μου, ναι, ξέρω εγώ. Εσύ ανάγωγος αποκλείεται. Δεν το πιστεύω. Με τραβάει μια με την ομπρέλα στο κεφάλι. Κανονικά μαλλιά όμως, ε. Κανονικά μαλλιά. Όχι, κάνω μια. Δεν είδα τα ανάτρες η γυναίκα. Τραβάω ένα γουδί να πούμε. Άλλο γυναίκα ήταν. Ναι. Καλό παλωνά, έτσι. Σαν κέρδα περιπολικά. Με περιπολικό κυκλοφορούσε. Κυκλοφορούσε ήου ήου. Δεν γίνονται αυτά ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, άλλο Θόδωρο έχουμε τώρα να κλείνουμε αυτό το θέμα. Σαγοράκι είπε εδώ ο Μάικ. Θόδωρος. Το Καρυπίδη ρε. Καρυπίδης ρε. Καλά, Μάικ. Στα Κινέζικα μας να το βγηθούμε. Μάικ, αγόρι μου, Καρυπίδης, γιορτάζει προεδράρα ρε. Να είναι γερός. Να είναι γερός και Ολυμπιακός. Γιατί βρε αγόρι μου, θες να πετάξεις πάντοτε. Γιατί, ντροπή. Χρόνια πολλά και στον πεθερό μου, Θοδωρή το λένε, το ξέχασα. Από πολύμερο που λένε τον μπαμπά σου καλύτερα. Καλύτερα, αλλά εγώ έβγαλα χιλέα το για να χιλέα. Έτσι. Δεν το βάζει πολύμερο, δηλαδή αφού και ο μπαμπά σου με πιτά. Μπαμπά σου φώναζε, μη τυχόν κάσκανε. Σπαθεί τώρα. Σπαθεί. Ο μπαμπά σου πολύμερο. Ο παιδερό σου Θόδωρο. Εσύ βγάζει το παιδί για χιλέα. Ναι. Παρεξηγήθηκε στο σώμα. Κανένα. Του το ξύγιζα την αρχή μάγκε, λέω δεν θέλω κανένα. Από πίσω καλά. Κανένα. Σου ρίγραν από πίσω. Αχιλέα σου λέω ούτε Θόδωρο ούτε πολύμερο γεια σα. Τίποτα δεν ασχολούμαστε αυτό το ρο. Ναι. Τι έγινε κύριε Χολίτα. Τι θέλει, κάτι θέλει. Α, ναι. Ναι. Λέω και τίποτα. Μάλιστα, οκ. Λοιπόν, αναγνωρίσκω ο Ρώσου Σάλα. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Ένα θεματάκι το οποίο μου τόσο λεπτό προτάξω. Μην αγχώνεσαι, εντάξει. Για μένα τίποτα είναι όχι. Όχι. Για σένα γόρι μου είναι δεν, ό,τι γίνεται, ναι. Λοιπόν, αναγνωρίσκω ο Ρώσου του Σάλα. Έτσι, μια που μιλούσαμε λίγο για μακάβρια θέματα. Ξέρεις γιατί στεναχωρέθηκα για το Σάλα. Για πες, για πες. Το σκύλο του που έμεινε μόνος. Ναι, τουλάχιστον ο σκύλος του, κύριε. Έχει τη φωτογραφία, έχει. Έχει τη φωτογραφία. Θα πηγαίνει κάπου συγκεκριμένα, έστω να το θυμάται. Θα υπάρχει ένα σημείο πλέον για το Σάλα, εφόσον βρέθηκαν τα κόκαλά του, να τον κάνω. Ναι, εγώ στεναχωρέθηκα για το σκύλο, πραγματικά. Έταξη, το Σάλα δεν στεναχωρέθηκα καθόλου. Να, ξέρω, γιατί... Είναι το Αγίου Θοδόρου σήμερα, όντως. Ναι. Θοδόρου Σοδόρα, ρε φίλε, να το σαν σήμερα. Είναι Ζαχαρία σήμερα, ρε φίλε, να εδώ ρε ψυχούλα μου, να το. Θεόδωρο Σοδόρα, ρε φίλε. Θα δει τέτοιο λάθος να κάνει το σαν σήμερα.
Ξέρω. Μήπως γιατί έχονται μηνύματα μας και μόνο. Ναι, δεν είναι το Αγίου Θοδόρου σήμερα. Εντάξει, πειράζει, όταν θα έρθει. Κάτσε, ρε φίλε. Θόδωρο ο Δώρα, λέει εδώ, ρε φίλε. Κάτσε, ρε. Θα πούμε ότι είμαστε σαν τον Κλαδά, παλιού ημερολογία. Α, μπράβο, πουλήσουμε τρέλα. Λες να έχει κάνει τόσο μεγάλο γκέλ εδώ, μα ξεφωνίζει. Έτσι, λέει, μην με το Κλαδά. Ναι, τι λέει, του Θοδώρου είναι. Τι κάτσε, κύριε Πετρόπελ. Λίγα λόγια για το Μετροπόντικο. Λίγα λόγια, έτσι. Κλαδά είναι αγαπημένο, δεν υπάρχει. Κλαδάς είναι πουλενάρα συλλεκτική. Λοιπόν. Έχει ένα χέρι ο Κλαδάς. Τα δαχτυλάκια του είναι ιδανικά για να κάνει μασάζ στον Κωνσταντίνο. Έλα εδώ, του λέει. Ο Κλαδάς γεννήθηκε για μασέρ. Ναι, ναι. Ή για μάστορας. Τι μάστορας. Βασίλης. Α, νόμιζα Βασίλης, γι' αυτό. Τι μάστορας. Ναι. Ο Κλαδάς, δηλαδή, άμα ήταν όλοι οι άνθρωποι τα χέρια του σαν τον Κλαδά, αυτό που ανακάλυψε τον Black & Decker, δεν θα έβγαζε φράγκο να πούμε. Τίποτα, ε. Μιλάμε για δάχτυλα φωτοβολίδες. Ναι. Καλημέρα, τρελά γόρια. Άμα ήταν ουρολόγος ο Κλαδάς. Είχαμε θύματα να βρούμε. Μη. 16 Μαρτίου είναι γιορτή, ρε. Και πάντα Σάββατο, καλημέρα, λέει ο Μπούλος. Ο Μπούλιος, μάλλον, ο Κανάκας. Δεν ξέρω, έκανα λάθος. Εντάξει. Άκυρο, είμαστε με το καινούργιο ημερολόγιο. Μπορεί να ήταν κανένας καινούργιος Θόδωρος. Ναι, μπορεί. Α, μπράβο, ρε. Πάγκαλος. Ναι, Πάγκαλος. Τέλος πάντων, λοιπόν. Καλημέρα σε όλη την παρέα, για να μην ξεχνιόμαστε. Μια απλή Πέμπτη πάλι ήταν και έχει ανατήσει ο φίλος στη φάση του Αλμπάνη, ο οποίος ανατρέπεται έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εντάξει, η ΑΕΚ μας εξαιρεθεί σε τέτοιες διαιτησίες. Ούτε άλλους δύο χρόνια την έχει μαζί, τη παραμάσχαλα. Εσείς με τα Γιάννα τον πέναλτι ήταν μέσα στην περιοχή. Ποιο. Εδώ στην Τούμπα με τα Γιάννα. Πότε. Το 2-1. Το πέναλτι, δηλαδή. Μέσα ήταν, ναι. Μέσα ήταν. Τσούμπα. Μέσα ήταν. Μέσα ήταν. Η πρώτη επαφή έξω γίνεται, ξεκίνησε. Έξω ξεκινάει και μέσα τον ανατρέπει ο άλλο. Ο άλλο τον ανατρέπει. Ναι, γιατί στέκει στην πρώτη φάση, αφού συνεχίζει ο Τσούμπα. Yeah. Είναι σαν να σε τραβάω, εγώ συνεχίζω, προχωράω και με ρίχνω άλλο. Δηλαδή και εσύ θα μπει αυτό το τρυπάκι. Θα προχωράμε μαζί. Θα μπει και εσύ. Θα μπει και εσύ αυτό το τρυπάκι αφού μέσα γίνεται ανατροπή. Λοιπόν, ναι, ναι. Τι θε να δηλαδή, να περασπίσει όλα, θέλει να περασπίσει τον Μάνταλο, τον Μανόλο Χιμένεθ. Ο Μανόλο Χιμένεθ είναι προπονηταρά. Είναι Μουτσούνα, είναι Σωτήρη Μουστάκα. Είναι 3-5 διάκια. Είναι σφιχτό. Είναι κοντά οι γραμμές και την ΑΕΚ η οποία έχει ένα μέτριο υλικό. Θα την κάνει πάλι καλή, λες. Θα την κάνει πάλι πιο καλή από το υλικό της. Εντάξει, την θέλω στο τελικό. Θέλεις τελικό κυπέλου πάω ξανά. Σε τέτοια με Λουτσέσκου και Χιμένε. Δεν θες να είναι η ΑΕΚ. Τι θέλω ξανά, σε λέω. Δεν τη θες την ΑΕΚ. Τι δεν θέλω, δύο χρόνια την ψεκάζω. Με το Χιμένε δεν τη θες τον τελικό. Γιατί με τι της πήρα το κύπελο, με τον Βαϊσβάινερ της τον πήρα. Με Χιμένε τον πήρα. Ένα κουμπαράκι να κάνω μια παρέμβαση. Όπα, μα συμπέφτουν όλοι σήμερα, έλα. Ναι, επειδή έχω τρελαθεί στο τηλεφωνικό κέντρο, να σα πω ότι σήμερα του Άγιου Θεόδωρου του Στρατιλάτη. Αναγιά σου, Στρατιλάτη του Άγιου. Θεόδωροι γιορτάζουν λοιπόν το κόλβό του στη μεγάλη γιορτή των Αγίων Θεοδώρων. Να, το τρίτο ψυχοσάββατο, δηλαδή από την καθαρά Δευτέρα, είναι μια εβδομάδα μετά. Οι Άγιοι Θεόδωροι. Συγγνώμη. Να. Ήταν οι Άγιοι Θεόδωροι πολλοί και ο Στρατιλάτης μόνος. Μόνος. Ο Στρατιλάτης μόνος. Εμείς γιορτάζουμε το μόνο τώρα. Αυτός τώρα είναι ο Στρατιλάτης. Ναι, αλλά πώς θα ξέρουμε ποιος είναι ο Στρατιλάτης όταν λέμε χρόνια πολλά, ρε Θόδωρε. Οι Θόδωροι πάντως στην πλειοψηφία του. Ναι, ναι, γιορτάζουν εκεί. Να πούμε χρόνια πολλά στον παλιό παίκτη του Άρη, το Στρατιλάτη. Να ξεπαιδεύουμε να τελειώνουμε. Επειδή πήρε φωτιά το τηλεφωνικό κέντρο. Άρα δεν κάναμε λάθος. Όχι. Υπάρχει ο Θόδωρος ο Στρατιλάτης. Άρα γιορτάζει μόνο ο Καρυπίδης, μόνο αυτός είναι Στρατιλάτης. Όπα. Όπα. Ο Καρυπίδη. Εγώ λέω τον κάθε δολοφόνα και τον κάναν Άγιο. Και τον κάθε αυτό που πήγε στην έρημο και δεν δούλευε, και αυτό τον καραλάγιο. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα, μου στείλανε κάποια θέματα για κάποια έγγραφα. Μα είναι γνωστό όμως αυτό εδώ πέρα, μου στείλανε από μέσα κάτι ύποπτη. Έγγραφο λέει που δεικνύει ότι ο Καρυπίδης του Λαζάρου δεν είναι πρόεδρος Παϊάρης. Είναι το άλλος Καρυπίδης, ο ξάδερφός του. Α, είναι ο ξάδερφός του. Έχει ναι. Πριν από 15 μέρες, συγκεκριμένα στις 25 του Γενάρη, ο Αλέξης Κούγιας είχε καταγγείλει διοικητικό συμβούλιο του Σουπελίκ ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης δεν είναι ο πραγματικός πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης. Ναι. Ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ ΑΕΛ, μάλιστα, είχε προσκομίσει και έγγραφα από τον Γενικό Εμπορικό Μητρό, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος ήταν ο Θόδωρος Καρυπίδης του Ανέστη και όχι του Λαζάρου. Να, εδώ είδε το πέρδαμα που κάνουμε στον δώρο. Παρακάτω. Ναι. Ο παραπάνω σχετισμός αποδεικνύεται πάντως από την ανακοίνωση που εξέδωσε στις 7 Δεκέμβρη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή με αριθμό πρωτοκόλλου 1463 5773. Τι μας νοιάζει? Άμα κάνει τίποτα ο Καρυπίδης που θα κυνηγά τον ξάδερφό του. Ναι, ξάδερφός πρέπει να νοιάζει. Καρυπίδης, ένας Καρυπίδης. Ας τον Θόδωρο που είναι του Λαζάρου και όχι του Ευρύμαχου, ξέρω εγώ. Ναι, του Ανέστη. Του Ανέστη. Του Ανέστη, αγόρου. Μην πεις στη συνέχεια. Του Ανέστη. Είναι παγίδα. Ξέρεις ποιο Ανέστη. Δεν θέλω να πω. Να επισέλθω. Ναι, να μην έρθω. Εσύ κουλιάδε. Μεγαλομέτωχο στον πάγκο είναι αυτός, ο Σαββίδης ή η εταιρεία. Άμα τα στον πάγκο θα κεγώσε τώρα, θα έκανες εδώ. Σα συγχαρώ. Στον Άρη το περνάς λίγο από έξω, από περιφερειακό. Όπα, να ρίξουμε τους καφέδες, να γίνει χαμό. Τι είναι ο Άρης, ρε φίλε. Τι είναι ο Άρης. Τι είναι ο Άρης.
είναι ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ μια ομάδα. Με ποιο θα ασχοληθεί. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτήν την ατάκα. Σου έχω πει πολλές φορές. Εγώ συμφωνώ. Εγώ δεν συμφωνώ ότι μια είναι μια πολύ μια ομάδα. ΠΑΟΚ είσαι και μη φοβάσαι. Συμφωνεί με τροπόντικα. Δεν συμφωνούμε τώρα. Δεν, τι είναι, Μαρσέγγι. Όποτε σα συμφέρει είναι ΠΑΟΚ μια πολύ μια ομάδα. Όποτε δεν σε συμφέρει δεν είναι. Για μένα είναι μια πολύ μια ομάδα. Για άλλη είναι, α πούμε, τα άλλα πίπερ. Προχθέ τι έλεγε ο Μπούζο. Το πάρει λέει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ για να πανηγυρίσει πόλη. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Να δω πώς θα πανηγυρίζει πόλη εδώ να δω. Μη Τζόρτζιο, μη λες τέτοια γόρη μου. Πρωί-πρωί και στο Ρεόκαστρο θα φεύγουν τα πεύκα δεξιά και αριστερά, γίνεται χαμός. Πώς θα πανηγυρίσει πόλη. Αυτοί οι ειρηνιστές τύπου κόκκινου. Ναι. Τύπου Μπούζου να πούμε κτλ. Ειρηνιστές, έτσι. Τι ωραία αυτά λέει. Γλυκά από εδώ και μια εβδομάδα είσαι με το μέλι στο στόμα, έτσι. Πάντα το μέλι μου θα βγάζει πικρίλα όμω. Μέλι καμιά εισαγγελία από τώρα. Καλησπέρα σα, κυρία εισαγγελία. Καλησπέρα το γραμμάτι. Γυάλισε τη γραμματεία. Ωραία φωνή. Είχε ωραία φωνούλα, δεν την είδες, ήταν και διάθετη, ήταν κιόλας. Σ' άρεσε. Τηλεφωνικός, ναι, δεν έχεις γνωρίσει γκόμενα τηλεφωνικός. Γκόμενα τηλεφωνικός. Ναι, δεν έχεις παλιά καμάκι που παίρνατε άγνωστα τηλέφωνα. Όχι ρε Κουλιανέ, ήθελα να τη βλέπω. Ήθελα να τη βλέπω. Μετά θα την έβλεπες και θα έτρωγες την κρυάδα ή το θα έλεγες πράγμα. Εσείς με το Facebook μπορεί να πάτε σε ραντεβού, να βρείτε καμία η οποία είναι ξέρω εγώ 2 μέτρα και 3 σταυμά. Εγώ πλέον φίλε δεν μπορώ, είμαι παντρεμένος, το στεφάνι μου, την τζέννη μου, δεν ασχολούμαι με τέτοια πράγματα. Αυτοί όσοι τα λένε αυτά, ξέρεις κάνουν τα χειρότερα. Τι είναι αυτός ρε φίλε. Με τους μεγάλους τους σταυρούς που λένε στο χωριό. Τι είναι αυτός ρε φίλε. Δηλαδή το στεφάνι μου, ό,τι ελληνική ταινία το στεφάνι μου, η αγαπούλα μου και τα λοιπά. Να ξέρεις είναι δείχτες να πούμε άνευ προηγούμενο. Λοιπόν είδατε για να, να πιάσουμε μετά πάω ο Ολυμπιακός. Την αλλάζει την κουβέντα ναι. Α και είδες θες καθόλου η... Με έβαλε σε αγκαρία η Ευγενούλα. Καλά σε έκανε Ευγενούλα. Καλά σε έκανε. Σε μια φίλη σε έχει στην Καλαμαριά να διαβάσουνε. Και καλά τώρα έτσι. Δηλαδή τώρα έχει βία να πάμε στο σπίτι άλλη φίλη για να διαβάσουμε. Να πάνε να πούν τα σουξουμούξου θέλουν. Ό,τι θέλει να σκάρει. Ναι. Πάω εγώ να βρω τώρα το σπίτι. Τον Ταρίφα τον έκανε όμως μια φορά. Με την Ευγενούλα. Μα θες κάνει κι αλλιώς. Άκου εδώ τώρα. Ταρυφώνει δυνατό. Πάω εγώ τώρα στην Καλαμαριά να βρω το σπίτι. Εγώ από προσανατόλιστος. Επί ένα τέταρτο έψαχνα άνθρωπο να ρωτήσω στον δρόμο που είναι αυτή η οδός. Σταματάω μια κυρία. Ήταν ξένοι. Ήταν από αυτές που καθαρίζουν τα σπίτια. Ναι. Από τη Χονολουλού, από πού ήταν. Δεν ξέρω. Στη γυναίκα σταμάτησε όμως, δεν σταμάτησε κανένα. Η γυναίκα ήταν. Ναι. Πάω σε ένα μαγαζί, ένα μίνι μάρκετ, μπαίνω μέσα, ο ιδιοκτήτης πρέπει να ήταν από το Πακιστάν, από κάπου αυτό. Μα πιστεύω, δεν το πιστεύω. Αυτή η οδός είναι πια. Στην Καλαμαριά όλα αυτά. Καλαμαριά. Ήταν κάτι τύποι μέσα, δυο. Μπαίνω σε ένα προποζήτικο. Είχε ένα πελάτη. Εγώ εσύ δεν πήγε στη Ευγενούλα, έκανε στο γύρο του κόσμου. Είχε, ένα πελάτη. Είχε ένα πελάτη μέσα. Λέει ο προποζής, τι θα κάνουμε. Λέω, ισοπαλία θα φέρετε. Εμείς θα κάνουμε και εσείς λέω, ισοπαλία θα φέρετε. Τι ομάδα, Άρης και Πάοκλο θα είστε. Για να ρωτάτε και οι δύο φίλοι μέσα στο βράδυ, λέω, τι θα κάνουμε. Τι θα κάνετε. Πήγε στο κορίτσι, στο σπίτι. Κάτσε, ρε, εδώ στην Καλαμαριά, λέω, τι έγινε, λέω, περονόσπορος έπαιρνε. Λέει μετά τις 8 το βράδυ δεν έχει κυκλοφορεί κόσμο. Είναι ψυχούλα. Ναι. Ψυχούλα. Μαύρα τα αυτά. Πάει. Ούτε κολόνες ούτε. Αρετσού καλές εποχές. Αρετσού πέθανε. Πέθανε έτσι. Ναι, πέθανε. Τι έγινε ρε μάγκες εκεί στην Καλαμαριά, νεόπλου τι να πούμε. Ναι, ναι. Πάντα λεπτά τι έγινε. Τα φάγαμε. Τα φάγαμε. Μαζί με τον μπάγκαλου. Ναι. Αφήνω τα μάξι εκεί στην ευθεία. Ναι. Βγαίνω έξω από το μαγαζί το mini market. Ψάχνω να βρω το κόρτο. Πάει εδώ το κόρτο. Ξέχασα να βάλω ταχύτητα. Είχε πάρει. Πάει το Κόρδοβα. Έφυγε το Κόρδοβα. Έφυγε μόνο του. Άφησε κενό νεκρά σαν τον εδώ, σαν τον τέσσερα νεκρό έχουμε τώρα Μάικ μου. Έφυγε το Κόρδοβα. Έψαχνες και τα μάξι και το σπίτι. Ενώ έβριζα αυτούς που ήταν μέσα τρεις-τέσσερις. Μου τρένε αυτά που έχετε μόνο του λέω. Σαν φυλακισμένο. Του λέω ελάτε έξω να σκουτίξετε λέω να βάλουμε το Κόρδοβα πάνω. Πού πήγε το Κόρδοβα, καρφώθηκε σε ένα. Σε ένα άλλο μικρό πλάγι εντάξει, μια γρατζουνιά έκανε. Κόκκινου. Όχι, αν το κόκκινο εκεί θα γινόταν χαμό. Αγωγέ, μυρίσει, ασφάλειε. Το ρήμα. Το ρήμα. Όχι, μόνο. Λοιπόν, την πήγε στην Ευγενούλα, φίλε τη. Το θέμα είναι ότι στην Καλαμαριά δεν κουνιέται φίλο. Μετά από δεν κουνιέται φίλο, φίλε, στην πόλη. Στη Λαμπράκη κουνιέται. Α έρθει στη Λαμπράκη. Μπότσαρι ιστορίε, πλάκα μα κάνει. Έχει φαγάδικα καλά. Όλα τρελόσε, ρε. Λείπει το μαύρο τον ήχη, ναι. Καλαμαριά, λείπει το μαύρο τον ήχη. Πήγαν όλοι οι νεόπλουτοι στην Καλαμαριά, γίνανε νεόπτωχοι. Κάτι τζιπ εκεί, νη ζήτα, ζήτα, νη ζήτα, αλφα, 17, 18, 20 χρονών αυτοκίνητα. 800.000 χιλιόμετρα η μηχανή, φιγούρα και λιγούρα. Πόπο, αγριεύτηκα, φίλε. Είδε ΑΕΚ χθες. Είδα εκεί στο μαγαζί εκεί, καλά 20 λεπτά. Μάικε, είδε ΑΕΚ χθες. Όσο είμαι στην εκπομπή, όσο. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα στο τέλος της αναμέτρησης. Ότι ο Κωστής που είπε 0 έως 1 γκολ έπεσε πάλι μέσα. Όπα.
Όπα, να το ηθικό. 0-0 λέω θα βγει το μάτσο. Παίξτε το 0 σε ένα γκολ. Το λέω το κόκκινο πόσο δίνει. Στάναδο. Στάναδο. Τι είπε? Στάναδο. Α, στάναδο. Όχι, σκάνδαλο. Στάναδο. Ναι. Θυμάσαι μια που έκανε τη μάνα του Βουτσά. Μια χοντρή, τη Μέρη Μεταξά. Μέρη Μεταξά, ναι. Ε, ή δυο κόκκινος. Είτε μιλάει Μέρη Μεταξά. Εγώ Μέρη Μεταξά το φωνάζω. Λοιπόν, φάλαδο. Λοιπόν, η ΑΚ κέρδισε χθες 0-1. Ήταν η τη φοβάσαι την ΑΚ, δηλαδή, γι' αυτό το λες. Όχι, την θέλω. Ήθελες τον Ατρόμητο σε δύο αγώνες Κυπέλλου. Την θέλω την ΑΚ, βλέπω... στον τελικό τη θέλω την ΑΚ. Να της κάνω ότι και στο Βόλο και στο ΑΚΑ ξανά μάνα. Δεν θα της το κάνει. Δεν θα της το κάνω. Άμα πάμε μαζί κάτω πάλι, μια χαρά δεν το κάνουμε. Την τρίτη φορά που θα πάμε, ναι, δεν θα το πάρουμε. Δεν θα το πάρουμε την ΑΚ, ναι. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, πάντως ξαναεπέστρεψε η κανονικότητα του Μανώλη. Άμα ο Τζιλελής, πώς το λένε. Ποιο Τζιλελής. Ο Τζιλελής που βγαίνει το Γιαννούλη και το βάζει από το πλάγιο μέσα στα δίκτυα το βάζει. Α, ο Τσιλούλης. Εγώ θέλω να καταλήξω για να κλείσουμε αυτό το μάτι. Να πάμε τόσο, ότι η ΑΚ επέστρεψε στην κανονικότητά της. Δηλαδή ο Ζουνίδης ήταν μια μικρή παρένθεση με τον Μανώλο Χιμένεθ, ξαναπέκτησε ό,τι είχε και τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό το τζαμπουκά, το κολοπετσωμένο, το θα κάνω τις μανούρες. Αυτό την, ναι, ταιριάζει την ΑΕΚ. Ναι. Χωρίς μεγάλο ρόστερ. Ναι. Τι την ταιριάζει την ΑΕΚ. Το 5-3-2 του Χιμένεθ ή την ανοιχτούρα 4-4-2 του. Με αυτό το υλικό που έχει, θα μάτσε τα μεγάλα 5-3-2 σφιχτά πίσω. Το αλλιώς δεν γίνεται. Δηλαδή φάνηκε με τον ΠΑΟΚ. Έτσι πως κατέβηκε να παίξει. Ναι, ναι. Ότι θα την έκανε αν δεν έπαιζε με 10 παίκτες, την κάνει πρώτη φάση Μάρτιο το 10, κάνει γκολ. Μετά δεν θέλει πολύ. Δεν θέλει πολύ. Δεν μπορεί να παίξει. Και έχουμε Ολυμπιακός ΑΕΚ άμεσα, έτσι, στα παιχνίδια που ακολουθούν με, μετά τη Δυναμό Κιέβου. Φιλικό. Ναι. Φιλικό. Πόσο είπε, φιλικό. Φιλικό. Φιλικό θα είναι. Τι θα είναι. Ναι. Φιλικό. Α, να τι μαθαίνω εγώ. Φιλικό θα είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ μαζί, μια ομάδα. Να μια ομάδα, μια πόλη. Κάπου είναι. Και το πάω κάριστα είναι φιλικό. Δεν νομίζω. Όπως είδα στον πρώτο γύρο. Δεν νομίζω να δεν είναι νομίζω. Φιλικό. Ξυπνάτε λίγο, Αριανή. Δεν νομίζω. Όχι, όχι. Ξαρώ τι λέει εδώ το παιδί. Ο Ολυμπιακός ο πρόεδρος. Ναι. Δουλειές και με... τι έγινε, ναι, και εμείς είχαμε πόσο παλιό Παναθηναϊκούς Ολυμπιακούς. Ναι, αλλά μένω ο Γιωργάκης όταν πήγα στο ξενοδοχείο. Τι. Με έλεγε πώ. Δεν άφησε να πληρώσει. Μπαμπά λέει με καρυπίδι κάνα δουλειές. Ο παπά με καρυπίδι κάτι θέλει. Και με μαρινάκι έκανε δουλειές. Ναι, ναι, ναι. Άρα είναι. Πώς το πες, ανοιχτό πνεύμα. Ανοιχτό πνεύμα. Ανοιχτό πνεύμα. Λοιπόν, κύριε, σήμερα μου έκανε κάτι χαζά τα μάξι το πρωί. Αμάρε, κάθε μέρα χαζά σου κάνει τα μάξι. Με κάτι, τι να κάνω τώρα. Τι αμάξι, δώστε, τι αμάξι. Ελπίζω να μην θέλει συνεργείο. Ελπίζω να μην θέλει συνεργείο. Αν χαλάσει, ρε φίλε, δεν θα το φτιάξω. Θα πάω κατευθείαν στο Ρίζι Καζίνο. Να τσιμπήσω το Σιντρό S3 που δίνει. Ναι, που δίνει μία του Μάρτη. Ωραίο όχημα, αυτοκίνητο τη χρονιά το 17. Κάθε μήνα στο καζίνο κληρώνω αμάξια, γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Η συμμετοχή είναι πολύ απλή. Μαζεύεις λαχνούς, πηγαίνεις στο καζίνο, τους κρατάς και όταν σκάσει η κλήρωση, τσεκάρεις αν κέρδισες το χολυμπιστή, το Σιντροενάκι. Παρασκευή 1η του Μάρτη το κληρώνουν για να δούμε αν θα το κερδίσουμε. Μάικ μου και ράπτο. Μάικ, για μας φυπτή, έχει από. Σε αυτά τα show που κάνει, που πάει τώρα. Σήμερα είμαστε νέους επιβάτες. Α, θα είστε σήμερα, ναι! Βέβαια. 10 τελειώνουμε, 10 και μισή είμαστε στο τραμόντο και νέους επιβάτες. Με τι θα πας να αγόρουμε, με πύραυλο θα πέρασε. Γάμπα. Με γάμπα. Με το Μάικ το γάμπα εδώ στη γωνία. Είναι νέοι επιβάτες από εδώ. Μια καζιά από τον περιφερειακό δρόμο. Ναι. Μπαμ, μπαμ, 10 μισή θα είμαστε εκεί. Και κάνεις το show που έκανες όταν ήρθα και σε είδα. Άλλο. Πρέπει να πάμε να το δούμε. Κάτσε, κάθε φορά η show το ίδιο θα είναι. Εντάξει, μπορεί να συνεχιζόταν, παιδί μου, το show. Πώς θα φαινότανε εγώ με το Σαρόπουλο να πηγαίνουμε. Καταπληκτικό. Είναι απίθανος, εντάξει. Όχι, μόνος του το κάνει. Μόνος του. One man show είσαι. Τεράστιος, τιτάνας. Γιατί ο κόκκινος ξέρει ποια είναι τα. Είναι τιτάνας. Εγώ πήγα τον είδα, τον καταχάρηκα. Ξύπνησες. Πέθανε το one man show. Πέθανε το one man show. Άμα είσαι σαρό δεν πέθανε. Γιατί το λέει όμως, ξέρεις. Γιατί. Γιατί. Γιατί πέθανε. Φιλαράκι, μήπως μπορείς να κάνεις ένα κλικ στις διαφημίσεις να πάρω μια κασερόπιτα. Και τη ρόπιτα μαζί και ερχόμαστε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Φεβρουάριος εξακολουθεί και είναι δυνατός εκπτωτικός μήνας και γι' αυτό στα καταστήματα WIND μπορεί ένας πελάτης να επωφεληθεί από εκπτώσεις έως 50% σε smartphones, tablets και αξεσουάρ και να τα αποκτήσει και με έως 48 άτοκες δόσεις. Μπορεί να επωφεληθείτε και εσείς φίλες και φίλοι από το Winter Sale στα καταστήματα WIND.
Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Rap and cool και Mike Σαρόπουλο σήμερα. Ο Μετροπόντικας έκανε φοβερή και τρομερή σκασιά. Πού θα είσαι όμως, δεν μας είπες ακριβώς. Είπες νέους επιβάτες, να πάμε να τον απολαύσουμε. Νέους επιβάτες, ναι. Στο Τραμόντο. Τραμόντο. Ναι, μετά στις 10.30 μαγαζί, καβάντζα δηλαδή. Να πάρεις και κάτι παράνομο, να πας. Ακούω, με θέα όλη την πόλη, με τέτοιο για πιασομπουτάδα, ό,τι όπα, πρέπει. Όπα, πιασομπουτάδα, Κωνσταντίνε. Μ' αρέσουν αυτά. Ναι. Το Στεφάνι. Να κάνω πιασομπουτάδα με το Στεφάνι μου, ρε φίλε. Να μην κάνω δηλαδή. Αν ξέρεις εγώ, Τζένι, I love Τζένι, αφού τα ξέρεις, τι είναι, τα έχουμε πει. Αν όμως κάτσεις και μια ακόμα τριάδα με την Τζένι θα την κάνεις. Όχι, εγώ με να πάει σπίτι της, εγώ θα πάω με την Τζενουά μου, τελείωσε. Είμαι κολλημένος εκεί. Ας ασέρμιν έχει μόνο. Τι πράγμα είσαι ρε φίλε, τι πράγμα είσαι ρε μπαγάσα, ρε μπαγάσα. Τον Κωνσταντίνη γιατί τον έχεις βάλει στο στόχαστρο, για πες μου. Ποιο Κωνσταντίνη. Που κάνει νωρίτερα εδώ πέρα, τώρα κάτι άλλο. Μπορεί να γίνει, ας πούμε, τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Τρίτος παγκόσμιος. Να σκοτωθεί κόσμος, να υπάρχει ελονοσία εδώ, ναι. Να έρθουν οι μαύροι, να γίνουν AIDS, να έχουμε. Ναι. Να βγει από το στούντιο με ένα χαμόγελο σαν το χάσο. Μποτζόρνο! Πέθανε η ανθρωπότητα. Είναι ορισμός θετικής ενέργειας, ρε φίλε. Είναι χαρούμενος, χαροπός άνθρωπος. Έχει περάσει δυσκολίες και παρόλα αυτά είναι παλίκαρος. Εγώ είμαι μαζί του. Κάτσε, ρε φίλε. Όποιος περνά δυσκολίες, δηλαδή χασέρι. Εντάξει, ρε φίλε. Μποτζόρνο. Δεν μου λες. Ρίξω ξανά το γέλιο. Δεν μου λες. Άρπα το γέλιο. Του Κωνσταντινίδη. Ποιο είναι ο δικό μου είναι. Του Μπούζου. Του Μπούζου. Του Μπούζου είναι ένα. Του Μπούζου είναι υποκριτικό το γέλιο. Έχουμε Μπούζο λίγο πρόχειρο, εύκαιρο. Νάτος. Καλημέρα Τζόρτιο. Και από Μετροπόντικα, ο οποίος η πλάκα πάνε... ποια είναι για με τον Μπούζο. Για πες. Η πλάκα με τον Μπούζο είναι ότι, ας πούμε, βγάζει κάποιον... συνέδευξη. Ναι. Άμα είναι κάποιος κρύος, ναι. Προσπαθεί να τον ζεστάνει ο Μπούζος. Εν τω μεταξύ φωνάζω εγώ μέσα από τα μάξη. Δεν ζεσταίνεται ρε Μπούζο. Άμα είναι κρύος, τον στέλνει στα 30 δευτερόλεπτα. Καταλαβαίνει, δεν έχει ζουμί εδώ. Πάει να το ζεστάνει, γελάει ψεύτικα. Λέει το αστείο ο Μπούζος, γελάει μόνος του. Προχθές έβγαλε έναν τύπο. Ένα παίκτη έβγαλε, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Δεν έστειλε ο παίκτης με τίποτα. Τι να τον κάνει, τον στέλνει. Δεν πρέπει να ξέρει ποιο θα βγάλει, δηλαδή. Δεν ξέρει ο καθένας αν έχει την εφράδια λόγω, την ταχύτητα, είναι επιπεράτος. Μπορεί να βγάλει κάποιον να πατάει ναι, όχι. Αυτούς τους στέλνει ο Γιώργος μου και μια χαρά κάνει. Λίγα λόγια για τον Τζόρτζιο εκεί στο Ερεόκαστρο. Εντάξει. Δεν μου λες. Ναι. Το ασχημόκαστρο. Το ασχημόκαστρο. Γιατί ασχημόκαστρο. Τι ωραίο, όχι τώρα. Μα αρέσει και πάνω στα δάση εκεί. Α, ωραία, βλέπει τα δάση και τα τιτάνα από πάνω να φεύγει η καπνίλα, να πούμε. Ιδηλιακό, ιδηλιακό. Ιδηλιακότατο. Πε μου λίγο τώρα, επειδή έχουμε Μετροπόντικα σήμερα μαζί μα, έτσι. Δεν είναι αγχολητικό τύπο. Δηλαδή τον βάζει το βραδάκι 8 με 10 και χαλαρώνουν τα πάντα σου. Μια μέρα με τα μάξι. Ναι, για πες. Ήμουνα σε ένα φανάρι και γελούσα. Και ο διπλανός μου γελούσε. Ναι. Δεν ακούω αυτό το βράδυ. Τι, ποιο θα ακούω. Ναι, είναι νομίζω το κάτι διαφορετικό στα Τζένα ο Μάικο. Γιατί είναι δίπλα μας. Σήμερα βέβαια το σχολιάζουν γιατί είναι μαζί μας. Εγώ θα το συμβούλευα και τα ρεπορτάζ των ομάδων. Ναι, να τα κόψει. Να τα γελιοποιεί. Α, να τα γελιοποιεί, Δηλαδή. Δηλαδή. Εγώ θέλω μόνο Mike Σαρό 100% 2 ώρες. Τι σλούπε είναι η Ιθαγενή απέναντι. Να ρωτάει το ρεπόρτερ του Πάου. Α, ο Λίρατζη. Από ποιο χωριό είναι ο Λίρατζη? Από την Λιδιέ. Το όνομά του σχολείο πήγαινε με ποιον? Με τον Ζαγοράκη. Ξέρουμε αυτά. Ο παπά του που έπαιγαινε σχολείο. Με τον Ζαγοράκη. Στο καφενέ με ποιον έπαιζε τάβλη? Με τον Ζαγοράκη. Τέτοια θέλει. Έτσι παίζω κι εγώ δεξιμπάκ. Λοιπόν, καλή. Όλη την πλευρά. Φουλμπάκ. Έχει φαγωθήρεση με τον Παλικαράκη. 19 χρονών θα σου κάνει καμιά καριέρα στα 22-23 και θα σου λέω. Δεν νιώθεις λίγο τύψεις τώρα? Θα κάνει καριέρα. Θα κάνει, ναι. Στους δορυφόρους του ΠΑΟΚ. Γιάννενα, Ξάνθη, πού θα είστε? Ποιος θα... Βόλο. Καλημέρα από Μυτιλίνη. Καλημέρα σας. Κουλ, πες το ραπ. Τσίλης είναι μακριά από το Τσίπουρο. Ας ρωτήσει τον Γρηγόρη. Θα ξέρει σίγουρα. Ποιος? Τσιλιλής. Το Τσιλιλή είναι Τσίπουρο, ναι. Αυτό που γράφει εδώ. Ναι. Καλημέρα σας. Εκπομπή σήμερα είναι για Όσκαρ. Χρυσό φοίνικα. Και προτινόμενο για Νόμπελ Μακακίας. Ευχαριστούμε. Να πας στην ταβέρνα τώρα. Ναι. Στην ταβέρνα κανονική, όχι ξέρω εγώ να πας στην ταβέρνα που θες 80 ευρώ το άτομο. Και τέτοιες ταβέρνες. 70 ευρώ το άτομο. Ναι, εκεί να πάω να πω και εγώ την κοπέλα πόσα γράδα είναι το τσίπουρο, τι νούμερο παπούτσι φοράς, ό,τι θες να ρωτήσεις. Άμα δίνεις 70 ευρώ το άτομο, ναι. Ρωτάς και στην τουαλέτα αν έχει άβα ή φαμόζο. Κάτω πιο μέρα κλείσει. Ο κόκκινος από τον Σαρό δεν νομίζω να είναι. Περίμενε. Ορισμός. Βλέπεις εδώ. Βγαίνει το κοριτσάκι τώρα. Κοριτσάκι του Θεού, γκαρσόν, ας πούμε, η κοπέλα του μενοκάμα του. Τι βλέπεις τώρα αυτή? Ναι. Και να πουλήσει ο κόκκινος τώρα μούρι, να βγάλει το πουρο εκεί που του έχει δώσει ο Μάρκος ο Καραμπέρης δανεικό. Ο Μάρκος, ο φίλος μας, ο Μάρκος, ναι. Πήγαμε μια μέρα στο σπίτι του Μάρκου και τι κοζάριζε ο κόκκινος. Μάρκο, θα σου κάνω μια ερώτηση, με επιτρέπεις?
Τρελαίνεται ο Μάικ εδώ. Έχει το μάτι του το πεινασμένο. Έχει δει τώρα. Γρηγόρη, καλημέρα, γόρι μου, αξίμησε. Έχει δει το μάτι του το πεινασμένο στο μπαρ εκεί. Το ουίσκι του Μάρκου που είναι πάντα ακριβό και τα πουρα. Μου επιτράπησε. Πάρε ρε Γρηγόρη. Ναι, αλλά ευγενή. Έχει τρόπου, έχει τάκτο ο Γρηγόρη. Ναι, ο Γρηγόρη. Και τι, το μη επιτρέψει που καταλήγει τελικά. Το πίντε ουσκάκι. Το τραβάει. Α, το ουσκάκι να βάλω, να πιω, ε. Πλάκα κάνει τώρα. Ναι. Πάει λοιπόν στην καρσόνα. Η καρσόνα του Θεούλη. Θα κάνω μια ερώτηση. Τι βλακία θα κάνει. Μπορεί να μου πει σε παγάω πόσα γράδα είναι αυτό εδώ. Λέω, να μη σερβιτόρα, λέω. Να πάρω την αλατιέρα. Να την πάρω την αλατιέρα έτσι όπως είναι με το πιπέρι, τη δώσω ανάμεσα στη ζαβουνοκεφαλάρα σου, ανάμεσα στα μάτια, στο μεσόβριδο. Τι το ρωτάς το κοριτσάκι, στην ταβέρνα της είναι εκεί. Είναι 15 βραδιά. Πόθα γράδα. Τι λέω, Ελλάδα μωρή, πες το είναι 22 γράδα. Πες. Τι ψήνω, είναι 22 γράδα. Το φαντάστηκαν. Τώρα είναι λέω που πρέπει την αλατιέρα. Τώρα που τη φέρει στο αλάτι και το πιπέρι μαζί. Πουλάει η μούρη, τραβά και το πούρο να πούμε. Μποτζόρνο λέει. Κουμπαρομετροπόντικες, γκρεμίστε τα Τζιανά σήμερα, τριάδα φωτιά, είστε μορφές, καλημέρα, να είμαστε και κάπου ανθρώποι, λέει ο Κυριάκος. Η καράβλα έχει βγάλει τα καρτέρ. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε, λοιπόν. Η Θόδωρη γιορτάζει πρώτο Σάββατο, τα είπαμε παιδιά, δεν το συζητάμε. Καλημέρα τρελόποδα και μαζί μου τη φάση χθες με τον Μάνταλο. Ποιος θέλει, ο Σιδηρόπουλος ή ο βοηθός? Κανείς δεν φταίει. Κανείς δεν φταίει, κανείς δεν έκανε νόμος και δώσ' το, έλα δώσ' και διπλάκι. Άμα το πέναλτι αυτό το κέρδιζε ο ΠΑΟ. Ναι. Θα λέγατε. Θα είχαμε πόλεμο σήμερα. Σήμερα μια χαρά σιδεροκέφαλο σήμερα. Εκάρα. Μανόλο με το δεξί. Δεν ήταν έξω από την περιοχή, ήταν πάνω στη γραμμή. Θα βγάζει ο Μπούζος τον διαιτητή. Εδώ είσαι άδικος. Κάτσε ρε, ο Παοξής όταν ευνοείται βγαίνει και το λέει. Οπωσδήποτε. Τι οπωσδήποτε. Πότε δεν ευνοήθηκε, είπα ναι, έκανα χέρι. Ναι, του Βιερίνη, ναι, έκανα χέρι. Ναι, βούτυξε μέσα. Το βγαίνουμε και το λέμε, είμαστε μπουταλάδες, μην νομίζεις. Βρίσκεται και ένα πλάγιο άτ που σας έδωσε ο διτής ανάποδα και το ισοφαρίζετε. Γιατί τι υπονοείς, υπονοείς ότι φέτος είμαι ευνοημένος ή όχι, εσύ τα λες, δεν τα εσύ λέω εγώ. Ναι. Όχι, παίρνεις παλικαρίσιο μπροστά. Α, μπράβο, α, μπρο, να είμαστε και κάποιοι ανθρώποι. Μες την τούμπα όμως αυτό, άμα το πάρει ο Ολυμπιακός το πέναλτι. Ναι. Θα διακοπεί ο Μάτσο. Και αυτό ρε Μιχάλη μου. Ρε Μιχάλη μου. Ρε αγόρι μου, και αυτό να μας το πάρει. Πες μας πει ένα πρωτάθλημα, δεν μας μέτρησε γκολ. Να έχω και αυτή τη φάση του χρόνου. Ναι, όχι αυτή τη φάση. Φτάνει, δεν μπορώ άλλο. Θα πάθουμε και κάτι τι. 42 χρόνια είμαστε σε κρίσιμη ηλικία. Η μόνη περίπτωση να πούνε υποοξίδες εντάξει, να πέσει μπαλάρο Ολυμπιακός και να κερδίσει. Δεν το βλέπω όμως αυτό το σενάριο γιατί ο ΠΑΟΚ ενισχύθηκε. Τώρα θα πάμε εκεί. Αν έπαιζες πριν το Γενάρη. Ναι. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα. Με Πρίγιοβιτς, ναι. Θα σου έλεγα, θα βάλουν, ξέρω εγώ, πάνω στον Πρίγιοβιτς το Σισε. Θα βάλουμε και αυτό το Σισε. Τώρα τρόμαξε που μου είπε θα βάλουν το Σισε. Πραγματικά. Ήταν μονότονος με τον Πρίγιοβιτς πολύ. Συμφωνούμε. Μονότονος. Ναι. Αλλά ο παίκτης που βάζει πάνω στον Πρίγιοβιτς, δηλαδή με τρόμαξε πραγματικά. Έχουν κάνει το Σισε, Μπαρέτζι, το Κωστακούρτα. Όποιο έπαιξε τον Πρίγιοβιτς κολλητά σε μαντουμάν, του κάνει τη ζωή όλα δύσκολα. Ο Τσιγκρίνσκι δεν τον είχε παίξει. Ο Τσιγκρίνσκι είναι ο μόνος που να τον παίξει καλά. Ο άλλος που πήγε στην Άρσεναλ, πώς το λέγανε το. Ο Μαυροπάνος παίζει πάω Γιάννενα. Ναι. Φιλαράκια εδώ. Βγαίνει ο Μαυροπάνος. Φιλαράκια, αλλά πώς μου τη φοράνεις είναι για τα φιλαράκια, ρε παιδιά. Ο Ατρόμητος φιλαράκι, πάρ το φλόκο. Όλα τα φιλαράκια μου έχουν τρώει το φλόκο. Άμα εσύ δεν μπορείς να κερδίσεις τα δεύτερα των φίλων σου, τι να σε κάνω. Εγώ είμαι, ας πούμε, ένα πνευματικό στα Γιάννενα. Είσαι. Και μπαίνουμε στην Τούμπα. Θα με πει ο Πετράκης, κάτσε, χάσε. Εσύ μπορείς να κερδίσεις εμένα που είμαι αναπληρωματικός στον Παζιάννα. Ναι. Άμα θες το 86 λεπτό να βάλεις το 2-1 και να κάνεις τη γαλοπούλα. Σε φταίω εγώ. Άμα ο Ατρόμητος παίζει μισός, δηλαδή θα πούν τον Καρασαλίδη. Θα πούν τον Καρασαλίδη, κάτσε χάσε. Δεν πάει να κερδίσει τα δεύτερα του Ατρομήτου. Ναι. Θα βάλει τον κόλλο και αφού δεν με δίνει πέναντι μάτς πάνω στον Ατρομήτου. Αφού δεν με αφήνει να τελειώσω φάση που βγαίνουν τέτα τέτα. Γιατί δεν τα λες να είμαστε σοβαροί. Βοηθούσε όμως κολλήλα λίγο. Βοηθούσε κολλήλα. Πέντε φορές βοήθησε. Λέω δεν το έδινε με τίποτα ο διαιτητής. Τι μπορεί να έδωσε ο Σιδηρόπουλος σε αυτή τη φάση. Έχει κυκλοφορήσει ένα πολύ ωραίο. Α τεχνική ποινή. Β πέναντι. Γ 2 κιλά πρόβια φέτα. Δ βήματα. Εσεί που κάνετε. Η οποία κέρδισε αυτό το γήπεδο και ένα πέναντι από το κέντρο. Ένα λεπτό. Με τη Λαμία δεν ήταν πέρσι. Εσεί τώρα μιλάτε για το Σιδηρόπουλο που κολλητός του Ζαγοράκη και δικό σας διαιτητής. Λες τώρα. Ότι είναι όχι, λέω εσείς. Όταν είναι να παίξετε κανένα τέρμπι, προτείνετε το Σιδηρόπουλο. Τώρα γαλοπούλες στείλετε. Δεν σας κάνω Σιδηρόπουλο με τη μητάρα. Όχι, δεν μας κάνει. Α, δεν σας κάνει. Το βάρ μας κάνει. Α, βάρκα δες τώρα. Βάρ, βάρκα, βάρ. Θες βάρ, ναι. Όχι, βάρκα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, να πάμε στο τέρμπι, κύριε. Άμα πάρεις βάρ, άμα πάρεις βάρ, με τα Γιάννη το πέναλτι θα σου δώσει ένα από την περιοχή φάουλ. Με την Τρίπολη θα δώσει βουτιά και κίτρινη κάρτα στον. Με το βάρ θα τα βλέπουμε. Ναι. Χθες λέει. Θα δώσει τον πέναλτι στη Λαμία, σου κάνει το 1-0 και μετά τρέχα, κάνε με.
Πώς θα γίνει. Θα δώσει μετά και το πέναλτι στον ΠΑΟΚ, θα δώσει και την αποβολή στη Λαμία που έπαιζα με 10. Μετά. Τι μετά. Άστο το μετά, άμα το κάνουν άλλο τώρα. Κάτσε, δηλαδή σε πρώτο σαίτητο θα φοβάμαι τη Λαμία που με προηγήθηκε ένα 0 στο 15. Δηλαδή έχω 80 λεπτά, δεν μπορώ να βάλω κολλή Λαμία. Εδώ τσιλελή σε κέρδισε. Ναι, μετά με τι αλλαγέ μου, τι ρεζέρβε. Δεν έβαλου καλού. Τι είναι οι ρεζέρβε. Ο Γιαννούλη δεν είναι για ρεζέρβα. Όχι. Συγγνώμη. Ναι, αλλά όλοι παίξανε μαζί. Ο Σέντερ Μπακ ο Ήγνασον είναι ρεζέρβα. Αυτή η στιγμή είναι, ναι. Ναι. Παρέλα κρέσπο. Ο Ολιβέρα, το σκαρτάδο τη Νέα Εποχή. Εκεί θα πάμε τώρα. Πολύ ωραία εσεί. Μην προχωράσω. Ολιβέρα. Ναι, λοιπόν. Ναι. Δίλημα και στου δύο, κύριοι. Ναι. Παίρνει το ρίσκο να τον βάλει τον Ολιβέρα δίπλα στον Μαουρίσιο ή κρατά σα αυτό. Ούτε στο κηλικείο του κλαδά τον βάζω τον Ολιβέρα. Τον Ολιβέρα. Γιατί υπάρχουν δύο διλήμματα, έτσι. Ένα είναι αυτό. Τον βάζει τον Ολιβέρα δίπλα στον Μαουρίσιο τώρα. Τον Ολιβέρα σε μια γιορτή στο Καλαμαρί που θέλουν να βάλουν κανένα μουσικό αυτό. Ποιον Ολιβέρα, ρε. Ρε εσείς πήρατε χαμπάρι, πήρατε σεντερφοράρα και σεντερμπακάρα. Ναι. Ποιον Ολιβέρα πήρατε. Ολιβέρα. Αφώθηκε με τον Ολιβέρα. Ποιον Ολιβέρα. Δεν του κάτσε κοτσίδα, δεν τον αζήγει μαλλιά. Θα μου κάτσει τώρα Ολιβέρα. Ναι. Ολιβέρα, αγόρι μου, μπαίνει μέσα στον Πανιόνιο. Παίρνει τα χαφ, παίρνει τις πάσες. Μου βγήκε ο Σακόφ 1,5 μέτρο παλικάρι, 2 μέτρα τεμπέλης. 2 μέτρα παλικάρι, 3 μέτρα τεμπέλης. Μου ήρθε ο άλλος ο τρικυκλάς, να πούμε ο Λιμιός από τα εξτρέμ. Έναν καλό θα βγάλει τον Πάουκ εκτός του Πασχαλάκη. Ο Κοτζαμάνης τη δεξιά πτέρυγα θα πούμε. Έναν καλό από τον Πάουκ θα βγάλει. Έβγαλα, ρε. Τον Πασχαλάκη. Τον Ήγνασον. Τη σαντερφοράρα που πήρατε. Αυτό το μουτσούνα να πούμε το φοβερό. Γιάτσεκ Μόχ. Αλάρντι, συνδυασμό. Πήρατε μια σεντερμπακάρα με τοποθετήσει τρομερέ. Τον Ήγνασον. Ναι. Τον Γιαννούλη τον πήρατε. Ένα να κατέψουν ομάδα. Την κάνουν μπάχαλο τώρα. Πάρτε εκεί από τα. Αντί να τον ταΐζει ψάρια ο Σαββίδης στο Μακεδονία Παλάς, στο ψάρι μέσα να βάλει και ένα κιλό πρωτεΐνη. Ναι. Να πάρει λίγο όγκο γιατί ο Γιαννούλη. Ναι. Πατουλίδου που είπε. Θα το στείλει στο Ζαβατζίδη. Θα το στείλει στο Ζαβατζίδη. Τον κάνει λίγο άντρα να πούμε. Ναι, 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 γιατί ναι. Τον έκανε ο Τζιλιλή να πούμε, τον έβαλε στα δίκτυα. Ναι. Τον έπαιρνε από τη γραμμή και τον έβαζε μέσα. Τσιλούλη. Άστο το Γιαννούλη τώρα. Ο Γιαννούλη και το γλυκό το πόδι. Θε να κάνει γλυκό πόδι το Γιαννούλη. Πολύ ωραία. Τράβα το fullback σε 3-5-2, βρες του θέση. Άστα τώρα το. Καλημέρα λεπέδες, η ομάδα είναι πλέον γεμάτη σε όλες τις θέσεις, μόνο δέσιμο θέλουν μεταξύ τους και έτοιμοι για τον Ντάμπλ για Τσουλού με Λούτσι πάντοτε μαέστρο. Λοιπόν, θέλει Τσουλού ο Πάοξης. Ναι, γιατί να μην θέλει, δεν κατάλαβα. Δεν ορίμασα σαν σκέψη. Πάει, δηλαδή, πάει κάνει ένα καθαρισμό δοντιών ο Πάοξης. Ναι. Πάει στον οδοντίατρο. Στον οδοντίατρο. Ναι. Κάνει κανένα πεντικιούρο ο Πάοξης, κανένα μανικιούρ. Θα πάει του φτιάξει καμιά τουαλέτα γιατί άμα κάνει σύση στην τούμπα, μπα κολλήσει καμιά σύφυλη. Ναι, ναι. Άσε που θέλει Champions League ο Πάοξης. Ναι. Με τις ντομάτες και τα σαζαβατικά την Τετάρτη εκεί στη λαϊκή τη τούμπα. Γιατί ρε φίλε. Έλα, είστε... Κακόνε που έχει λαϊκή γύρω-γύρω πριν. Πρέπει να ρίξει καμιά μπάτη και σα κάνει καμιά τεσάρα τώρα. Θέλει και Ευρώπη. Καλά λέει Κουμπαράκο σου έλεγε παίχτε από Ρωσία δεν θα έπαιρνα. Ειδικά είναι σέντερ μπακ και τώρα στάζει μέλη για τον Νίκασον. Ναι, ρε φίλε. Ο κόσμο θα κρατάει όλα. Τον είδα τον Νίκασον. Α, σ' άρεσε τώρα. Δεν μου είναι Χατζερίδης. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Να πούμε ότι είναι μάμπα ο παίκτη. Ναι. Αφού είναι παιχτάρα σε τεμπάκι. Μάκη, εσύ θα τον έβαζε στον Ολιβέρα. Όχι, άσε τώρα, όχι, δεν, δεν θα τον βάζει τον. Για κανένα πρώτα απ' όλα είναι εκτός ομάδας. Δηλαδή δεν έχει μάθει να βρίσκεται με τους επιθετικούς και είναι πολύ σημαντικό στα χάφνα ναι. Να βρίσκονται με τους επιθετικούς. Ναι. Όσο καλό παίκτη και να είναι. Δηλαδή τώρα θα πα σε μια σίγουρη λύση. Χώρια που καλό ή κακό είστε, επειδή ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλό στα χάφ, θέλει ένα παίκτη να μπορεί να στηρίξει το κέντρο. Και ο Ολιβέρα στο μαρκάρισμα και στο pressing δεν είναι πάρα πολύ. Οι μόνοι παίκτε που είναι έτοιμοι είναι ο Στόπερ και ο Φόρ. Οι χάφ που πήρανε. Δεν είναι έτοιμη ακόμα. Εγώ τον Ολιβέρα θα τον έπαιρνα αποστολή 100%. 100% θα τον έπαιρνα. Και αν έβλεπε ότι το μάτς πάει να στραβώσει, θα τον πετούσα μέσα. Στο 60 ναι. Μετά. Να στραβώσει, να χάνει δηλαδή. Ναι, να είναι το μάτς 0-1, ρε παιδί μου. Θα τον πετούσα μέσα. Ναι, γιατί μπορεί να μου κάνει πολλά περισσότερα από το Σαχόφ. Σε ποια θέση θα τον έβαζε. Σε του Σαχόφ. Στη θέση. Και θα έπαιζε. Μαωρίς Ολιβέρα θα έπαιζε. Ο Ολιβέρα, εγώ έτσι πως τον έκοψα, είναι μία μίξη μαζί Νάτκο και Γιγέρμε. Αυτό είναι. Κάτι που έχει και τα δύο τα στοιχεία. Ναι. Και καλή πάσα, και καλή επαφή με την μπάλα, και καλούτσικο στο μαρκάρισμα. Ποιος? Ο Ολιβέρα. Ο Ολιβέρα, ναι. Καλούτσικο στο μαρκάρισμα. Ναι, εσείς τον είδατε με τη βροχή, ε. Ναι, συμφωνώ, το γήπεδο δεν βοηθούσε, αλλά... Θέλατε να βάλετε το πόδι σε φωτιά, ακόμα δεν ήρθω. Μόλις μπήκε ο Μόλις μπήκε ο Καμαρά και ο Σπυριδόνοβιτς, χάθη ο Ολιβέιρα. Άρα δεν βάζετε και οι δύο Ολιβέιρα. Ούτε στον πάγκο δεν τον έχω. Ποιον βάζετε, γιατί η θέση είναι δύο που, είναι, που εκκρεμούν. Μαουρίσιο δεν χάνεται από εκεί. Μαουρίσιο δεν χάνεται, ο Ζαμπά δεν χάνεται σε μια μπάντα, ο Άκομ δεν χάνεται μπροστά. Ο Κάνιας είναι καλά στα πόδια του. Ανεβαίνει ο Κάνιας, αλλά μάλλον δεν θα πάρει χρόνο συμμετοχή. Θα παίξει δηλαδή με Σάκοφ Μαουρίσιο. Έτσι, τετράδα δεν αλλάζει, αν μια θέση καινή. Ο Κάνιας αν ήταν καλά, θα τον έβαζα πάνω στο Φορτούνιο. Δεν είναι καλά. Ανεβαίνει το ρεπορτάζ αυτό λέει. Φτάνει λέει με τον Κωστή, λέει με την Κασέτα, λέει πάλι τα ίδια λέει με τον Γιαννούλη και τον Λίρατζη. Η άλλη θέση που εκκρεμεί είναι στα αριστερά. Τι έχουμε εκεί να βάλουμε, τον Καντουρί και ποιον άλλον.
ή ο Καντουρί θα μπει. Ή θα παίξει ο Καντουρί για να συγκλίνει, για να γίνει ένα ακόμα χάφ και να βοηθήσει τη μεσαία γραμμή. Ή από εκεί πέρα, εκτός άμα τραβήξει αριστερά που τον Μπέλκα να βάλει. Δεν παίζει. Άμα είναι να βάλει τον Μπέλκα αριστερά, καλύτερα να το δώσει. Ή μπορεί να αλλάζει Λιμιό και Ζάμπα. Έτσι, σε αυτό το μάτσο. Άρα βάζουμε Καντουρί και κλείσαμε. Κλείσαμε. Βάζουμε τον Μπέλκα, του δίνουμε πατατάκια popcorn, να πάει δικά παιδικό να πούμε. Αρχίσαμε πάλι. Πού έχει παιδικά, α πούμε, στο Άσοντεον. Νικελόντιον, πού θες, το βάλουν σπίτι, μην πληρώσουμε στήριο. Το Νικελόντιον, ναι, ναι, ναι. Δώσ' τον, πάρ' του popcorn, πατατάκια αυτό και τα λοιπά, άστον τον Μπέλκα. Ο Μπέλκας τώρα πρέπει να κάνει τη μεταγραφή του, να πάρει τα φράγκα του. Ναι. Ήρθε η ώρα. Και άμα δεν τον βάζει, το στέλνει για popcorn, ρε φίλε, πού να την κάνει μεταγραφή. Πώ θα τον βάλω, πού θα τον βάλω. Ναι. Θα τον βάλω άμα πάθει κανένα έμφραγμα ο Μπίζεσβαρ, πού θα τον βάλω. Η Μπαλαδόβατσα λέει εσένα που καλό ή κακό δεν είναι καλό, λέει στο μαρχάσμα, πού τον έχει δει, λε ένα μάτ. Γιατί το εγώ λέει, τον έχω δει τουλάχιστον 6-7 φορέ, λέει στην Πόρτο. Και εγώ επειδή τον έχω πρώτα δει τον Ολιβέρα. Ολιβέρα στον αγώνα κάνει πίεση τον άλλο τον χάφ να του πάρει την μπάλα. Ολιβέρα. Μπορεί να τον κάνει πίεση. Φυσικά. Τι πίεση. Φυσικά θα τον σαν κάνει αυτή πίεση. Σαν και αυτή που την πίεση. 12-16. Αρτηριακή πίεση. Ναι. Τι πίεση του. Κάνει πίεση οχταριού, δεν κάνει πίεση εξαριού. Ναι. Πρώτα, γιατί ο Πάτο πήρε 8. Δεν είναι παίκτη ο οποίο δεν δαγκώνει. Δεν είναι αυτό που λένε. Δεν πήρε σκύλο. Δεν είναι σιώπη. Δεν μου λε. Δεν πήρα την Βέρμπλου μου πάνω. Βγαίνει ο Χουλτ, λέμε, έξω αριστερά. Ποιο Χουλτ. Λέμε, σε ένα μάτ. Κάνει πλαϊνό μαρκάρισμα του, τη στείλει ο Ολιβέρα. Θα κάνει. Απλά δεν θα κάνει. Πλαϊνά βήματα έχει ρε. Σάχου δεν κάνει. Τι κάνει, πλαϊνά βήματα. Δεν κάνει ο Σάχου. Μόνο σε κάνει ζεμπέκι. Ο Σάχου αυτόν αδική. Μόνο σε κάνει ζεμπέκι, λέω. Θα κάνει πλαϊνά βήματα και αν πατήσει κανένα λουλούδι. Έτοιμα τα έχει. Πατάει κουμπιά, παπ 3-5. Άμα πατήσει και κανένα λουλούδι σε κάνει αυτό. Εγώ είχα ένα φίλο σαν το Σακόφελα. Χοντρό. Ποιον. Τον Αριστίδη να πει. Να τα λέμε, να ξέρω την παρέα σου. Βρέχει φωτιά. Ξέρω ποιος έβγαινες. Ναι, ναι. Ναι. Τερεπέουλο. Τερεπέουλο είναι αδερφός. Καλημέρα Τέρε. Καλοκαιρινό. Είναι και Τέρε και Πέο και Γλου. Καλοκαιρινό κόρους να πούμε. Ναι. Σοκόρους. Ναι. Βλέπω εγώ λουλούδια κάτω. Σκαρπίνια αυτή. Ναι. Δεκαετία 80. Ναι. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Λέει το Αριστίδη, κάτσε του λουλά. Σκυλάει. Είχε μια γκόμενα εκεί. Την έκανε κόρτε να πούμε που έλεγε η γιαγιά μου η Βούλα. Κόρτε τι έκανε και καμάκι το κόρτε. Α, κόρτε. Η θεία σου Μαρίτσα τι έκανε. Η θεία μου η Μαρίτσα άλλα έκανε. Α, άλλα έκανε. Μαρίτσα δεν βάλουμε για αυτή τη σκηνή ιστορία. Κόρτε. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου και κάτι ζεμπέ και κάτι αυτά. Πατάει το λουλούδι το γλιστερό που τα είχαν πάρει από τα μνήματα. Τα βγάλαν και τα ξαναπέρνανε. Ξέρει από πού τα παίρνουν τα λουλούδια. Από του είχαμε σαν σαν οικογένεια Νικολαίδη, σε θυμόμαστε και πάντα με τις κορδέλες. Και μετά στα μπουζούκια εμείς, ναι. Πήγαινε ο Φουκαράς ο Μίρτσος στα μπουζούκια, έκανε 1000 ευρώ, ξέρω εγώ αυτό, πήγαινε στο Ζάχαρη τον Πασκάλι, κάνε ένα σκόντο. Καλά ρε Μίρτσο, σκόντο στα μπουζούκια να πούμε, στα λουλούδια να πούμε, άμα τρελάνεις να πούμε. Δηλαδή, κούτρα στα λουλούδια να πούμε. Λέει ο Ζάχαρης, με έχει τρελάνει αυτός, λέει ο Μίρτσος, κάθε φορά είναι με τα λουλούδια. Με λέει, εσύ Γιώργο, λέει δεν μπορώ, λέει με τα λουλούδια. Εντάξει, να μιλάμε, πετούσε μισό κήπο να μην κάνει. Καλά, τα πέρανε από τα μνήματα. Από τα, μνήματα. Τα ξαναμαζεύαν, τα ξαναβάζανε στη γαβάδα να πούμε. Κάνει φωτιά στη στράτα μου, πάρ τον κάτω τον Αριστίδη. Μηνίσκο Αριστίδη. Για βάλε τον, τον Σακόβ να παίξει ζεμπέκικο πλαϊνά βήματα. Το ρωτάει ένα δηλαδή, άμα θε χάφ να το δει, να πει κάνει πλαϊνά βήματα. Έχει τις καλύτερες κινήσεις χωρίς μπάλα, ίσως όλο το πρωτάθλημα. Δεν το βλέπεις. Μεγάλες κινήσεις. Τις καλύτερες κινήσεις χωρίς μπάλα σε όλο το πρωτάθλημα. Στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο πάντως ήταν καλός. Στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο, γιατί χωρίς μπάλα κινήθηκε καλά. Μόνο σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι που τον φαινόταν άνθρωπος. Και ρωτάει ένας φίλος. Καλημέρα σας κύριε. Έχουμε ένα ερώτημα. Ποιο είναι πιο πέναλτι, του Σαχώ στο Άκα ή του Χούλτσου στον Ατρόμητο? Και τα δύο είναι πέναλτι. Μα. Και τα ή θα βγει ένας νόμος που θα λέει όλα τα χέρια στην περιοχή είναι πέναλτι, γιατί δεν μπορείς να πηγαίνεις πάντα σε λοιπόν, κρίση κτλ. Λοιπόν, αφού θέλουμε να ξεχωρίσουμε τα χέρια σε καλά και κακά χέρια. Ναι, λέει αν γινόταν αυτό το πράγμα με τον Πάο, θα μας τα κάνατε ζέπελι. Εγώ χέρι το οποίο δεν έχει κίνδυνο για την αιστεία, δεν θα το δίνω απέναντι. Εκτός κι αν ήταν τόσο πολύ εσκεμμένο. Άρα δεν θα έδινε κανένα από τα δύο. Δηλαδή, γιατί και τα δύο δεν είχαν τροχιά προ την αιστεία. Άμα είναι τροχιά πρώτα. Δηλαδή ο άλλο πηδάει ο Φουκαρά ο Σάκοφ και την ώρα που πηδάει. Παίρνει τη φορά το χέρι του άλματος. Δεν πάει η μπάλα στο χέρι. Και δεν πάει η μπάλα στην αιστεία. Εγώ, ας πούμε, αν μου πει στη διαιτησία, κρίνε σαν δικαστής είναι δεν είναι, εγώ δεν θα το έδινα ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ναι. Ναι. Δεν θα δει ούτε το ένα. Όχι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα μας πει. Διάβαζα σήμερα για τα λεφτά που έδωσαν το 2018 τα jackpot του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περίμενα να είναι μεγάλο το ποσό. Φανταζόμουν εκεί γύρω 10 με 15 εκατομμύρια. Την πρώτη την πλάκα την έπαθα όταν διάβασα 37.600.000 ευρώ. Τρελό ποσό. Τη δεύτερη πλάκα την έπαθα όταν διάβασα σε πόσους έχουν πάει. Γιατί έχει σημασία. Δεν έσκασαν λίγα τζακπότ και τα μοιράστηκαν 2-3 άνθρωποι. Αλλά 33.000 τυχεροί. 33.000. Μεγάλο νούμερο. Που σημαίνει τι.
ότι τα jackpots κάνε πολύ συχνά. Τα μοιράζονται πάρα πολλοί παίκτες και από ό,τι πέρα είναι και θέμα τύχης. Να βρεθεί στο κατάλληλο μηχανάκι που θα σε κάνει μάγκα. Μία ολόκληρη τούμπα φίλε έχει κερδίσει. Και βάλε. Και βάλε 33.000. Τέρπι 40. Καλά, 40 μα κάνουμε εμείς μετά. Όμως, έτσι, ναι. 33.000 δεν χωράει τούμπα. Δεν χωράει τούμπα. Αχαρά χωράει. Κοίταξε. Πρωτοσέλιδα τα ξεχνά. 40.000 λαό, 35. 28.700 καθήμενοι. Βάλε σκαλοπάτια για αυτά σίγουρα πάει 30. Έτσι το 30. Ανεβαίνω σκαλοπάτια, κατεβαίνω. Βλέπεις εσύ κενά! Για να δω τα βλέπεις σκαλοπάτια! Τα σκαλοπάτια γιατί δεν κάθονται και οι άτομα! Να μετρήσω για τις πολυκατοικίες, τα καμπαναριά, τι τρέχει. Ρε αγόρι μου, βλέπεις κενά στην Τούμπα όταν υπάρχουν διάδρομοι να περνάει ο κόσμος! Δηλαδή αυτό τι είναι normal, να είναι στα σκαλοπάτια. Δεν είπα ότι είναι normal, αλλά είναι κόσμος που κάθεται παντού. Άρα σου λέω, αλλά 1.500-2.000 άτομα. Χωρά 1.500 ευρώ τα σκαλοπάτια. Σε όλα σκαλοπάτια στην Τούμπα φυσικά. Πάρε λουρίδες από πάνω σκάτω. Λουρίδες. Σε πειράζει δηλαδή. Λέμε 30-31.000. Ο Άρης πως λέει 25 τώρα, μην με τρελαίνετε πρωί-πρωί. Τι 25? 25 λέει ο Ταγκεμπή. Ναι, 22.800 πως λέει ο Άρης δηλαδή. Εγώ να μην πω 30. Εδώ ο Κόκκινος είπε ότι έπιασε με το Ματίζη 185.000 την ώρα. Και εσύ σε πειράζει. Να τις κάνω πάντια. Πάμε, πάμε, break, επιστρέφουμε. Αυτήν την εβδομάδα με το Flames to Go μπορείτε να διεκδικήσετε ένα ski pass για τα Καλάβρητα με εξοπλισμό και διαμονή μέσα από το My Free to Go App. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο My Free to Go App, να εξαργυρώσετε το διαγωνισμό τα Flames που έχετε συγκεντρώσει και τα δώρα δεν σταματούν εδώ, γιατί κάθε μέρα θα βρείτε νέους διαγωνισμούς μέσα στο My Free to Go App. Μην ξεχνάτε το μεγάλο διαγωνισμό για ένα Fiat 500. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, Rap and Cool Futuring, πώς το λένε αυτό, Σαρόπουλος, έτσι. Yes. Ε, Μάικο, Μετροπόδικας είναι εδώ και σε μάγκωσε ο Σουφού Καζαμπάκας. Βέβαια, Δημήτρης, βέβαια. Και λέει αυτή η γάργαρη φωνή που ακούω από πίσω είναι από το πουλέν μου. Όχι, όχι. Ναι, τι όχι. Είναι από το... Από το όρος Σαραράτ. Λοιπόν, τώρα μια από δύο ανθρώπους των τεχνών. Όχι, 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 γάργαρο νερό. Στο όρος Σαραράτ, ρε, η γάργαρο νερό. Γιατί το λέω αυτό. Ναι. Και εσύ το διαβάζει. Έχει και συνέχεια. Έχει συνέχεια βανάσιμο. Όχι. Κοίταξε. Ναι, τι κοίταξε. Αυτό πρώτα διαβάζει το μήνυμα. Ναι. Και μετά αντιλαμβάνεται τι γίνεται. Πρώτα τρώμε 20άρικο. Ναι. Τα μερικά μάτια. Καλημέρα στον φίλο μας τον Σουβού Καζαμπάκα. Τρώει πρώτα την πουλιά και μετά καταλαβαίνει ότι αυτός πρέπει να μαλώσει. Όχι, πρέπει να μαλώσει. Δεν μου λέτε τώρα, έχω δύο ιερά τέρατα δεξιά-αριστερά των τεχνών του πολιτισμού και του θεάτρου. Θέλω μου κάνετε ένα σκιτσάκι έτσι αυτοσχέδιο, ρε. Δηλαδή, να μου κάνει εδώ ο Μάικ το Γιάνγκο που τον έχει και να με κάνει τον Γρηγόρη απέναντι. Για φτιάξε λίγο τα ατμόσφαιρα κλίμα, να σας ακούσω να πώς αυτοσχεδιάζετε λίγο. Έλα, δώσε λίγο. Έλα λίγο. Ξεκίνα γίνει. Έλα, έλα. Τι εννοείς Γρηγόρη, κάνεις κάθε μεσημέρι με τον Κωστή εκπομπή? Ένα σου λέω μόνο. Αυτοί οι ρουφιάνοι, οι χολύπτες, παίρνουν πιο πολλά από εμάς. Μήπως εννοείς ότι οι ρουφιάνοι, οι χολύπτες, παίρνουν πιο πολλά από... Θα τους πάσεις τα κράνια, αυτό εννοείς? Τους παραδέχομαι για το συνδικαλιστικό τους όργανο. Εμείς τι κάνουμε? Αυτές είναι οι κατηδίες συζητήσεις που κάνουμε. Είστε αλήτες, εσύ. Είστε παλιοχαρακτήρες, το ξέρετε. Λοιπόν... Αυτά τα σκουπίδια... Ναι, συνεχίζεται το σοου, ναι. Το χοντρό το τρέχουν, ενώ εμείς... Κατάλαβες, φαλακρέ. Κάνεις και τον έξυπνο. Την απέκθω. Γρηγόρη, καλημέρα, γόρι μου. Γιάνκο μου, Γιάνκο μου. Μήπως να βάλεις μια άνω τελεία. Μήπως μια άνω. Όχι. Μην μου κρίσεις, ρε. Μην βρε πρωί-πρωί, ρε, γόρι μου. Έχουμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ρε, παιδιά. Σιγά, μωρέ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πρωτάθλημα κρίνεται. Από Δευτέρα, αν έχουμε άσο... ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και δεν θα πέσει μια ρετσίνα, το τι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τώρα που θα πέσει μια ρετσίνα, όλο το γήπεδο θα είναι... Γιατί, τι φοβάστε? 25 πυλώνες ύψους 8 μέτρων. Δώσα, δώσα. 25 πυλώνες ύψους 8 μέτρων σε όλο το γήπεδο, κλουβί, MMA. MMA, θα μπουν μέσα στην αρένα. Κανονικά, δεν περνάει τίποτα μέσα. Σας συμφέρει ο ξένος διαιτητής, σας συμφέρει σας? Ε, από το να με φέρω κανένα σιδηρόπλο, κανένα περίεργο, κανένα κομμίνι καλύτερα. Σιδηρόπλο δικό σας είναι? Βά, δεν νομίζω να δικός μου, αλλονού είναι. Άσε, ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανέναν. Με διαρροές ο ΠΑΟΚ δεν το στηρίξει, δεν το θεωρεί τον καλύτερο Ελληνικό.
τον διαιτητή. Ναι, το στήριζε. Το στήριζε. Περιμένατε σφυρίγματα που δεν πήρατε. Ακριβώ. Το στήριζε. Α, έτσι κάνετε εξηγήσει. Ο Σιδηρόπουλο είναι αλλού. Το σέζο. Είναι αλλού, είναι αλλού. Το σέζο. Ένα στου 16 του Κωνσταντίνε δεν γίνεται να πάρει για σέζο, σέζο, σέζο. Δηλαδή 6 εκατομμύρια ευρώ. Ένα εκατομμύριο, ένα. Ένα σέζο. Αυτό ο σέζο τι είναι. Τι είναι. Ο άρχοντα του Ιστραχάνη. Του Ιστραχάνη. Του είναι αυτό ο σέζο να πούμε. Θέλει να πάμε γραμμέ, κύριε. Όχι. Δεν θες. Τι θες να πιάσουμε. Ό,τι μου στάρει. Πιάσε ό,τι θες. Τι θες να πάμε σε άλλα θέματα. Τι έχουμε ήδη κόσμο περιμένει. Βράζε τώρα. Θα... Γιατί ρε τα φιλαράκια μας δεν θες να τα ακούσουν. Γιατί θα βγουν να μην πούν ότι χθες ήμουν κακό παιδί και δεν γουστάρω. Δεν θέλω σήμερα. Χτύψες κόσμο πάλι. Ε? Πλακώθηκα. Πλακώθηκες. Λοιπόν, πάμε γραμμούλες. Τα ενεντάρια δικά σας. Έχουμε και Μάικ Σαρό εδώ με τροπόδικα. Σε έκανε τρομερή μπουκα σήμερα. Ναι. Άμα είσαι σε ένα μαγαζί, σε κολλάει ο άλλος. Και σε λέει βγες έξω ρε. Να πω ότι να συζητήσουμε. Ναι, το βγες έξω τι σημαίνει να συζητήσουμε, αφού συζητάς και μέσα. Έδερες κόσμο χθες πάλι. Πλάκωσε ένα. Πλάκωσε, ναι. Αφόσον είπε αυτά που είπε για την Ευγενούλα, καλά τον έκανες. Το ακουράδιστα. Καλά τον έκανες, άμα λέει τέτοια είναι Ευγενούλα. Του λέω εδώ καλά είμαστε. Ναι. Λέει, πάμε λέει, 50 μέτρα πιο κάτω. Πάω 50 μέτρα πιο κάτω. Ναι. Λέω καλά είμαστε εδώ. Λέει πάμε πιο κάτω. Λέω τζόκινγκ θα κάνουμε ή θα παίξουμε ξύλο. Άμα κάνουμε τζόκινγκ να βάλουμε. Όταν τα δικά μας να τρέξουμε. Τώρα θέλω εγώ να πλακωθώ γιατί με έχει διακόψει την εκπομπή. Πήγες και άλλα 50 μέτρα, τρέξατε 150 άρθρα. Όχι, λέω εδώ. Έχεις δει το έργο του, λέω. Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα. Λέει, με κοιτάει σαν τον Βλάκα. Λέω, ρε, έχεις δει. Με βγάζεις από το μαγαζί να μαλώσεις. Μ' αρέσει που είναι σαν τις Όδες, έχουν και διάλογο μέσα. Με το λόι, σαν τις Όδες με κουβέντα, με σασπένς, με story. Έχει παίξει λέω ένα ξύλο ο Αντωνόπουλος με τον Καζάκο και έγινε τη Μουρλίσλο. Έκλαιγε Καραγιάννη, Βαλσάμι, επάνω λέω η Μάρθα Βούρτς και τα λοιπά. Λέω, το έχεις δει. Λέω, γιατί με έχεις καθυστερήσει 10 λεπτά, λέω, θέλω να πάω στην εκπομπή. Λέει, όχι, με το όχι του τραβάω ένα μπουνίδι το πρώτο. Παπ, τριάρι. Άσος. Ξεκινάμε τα βασικά. Ένα 0, καλό στα παιδιά, ναι. Ένα τριάρι από την άλλη μεριά. Παπ, 2-0. Και ένα πεντάρι. 3-0. Πάρ το κάτω. Κάτω. Μη βγαίνει μια γειτόνια. Μη, τσέφαγε μετά, γειτόνια σε έλεγε. Μη. Λέω, το κουλιανό με κάνει. Μη από πάνω τον μπαλκόνι. Του λέω λήξαμε. Τέλος. Τελικό. Το σφίριξε. Μπαίνω στο KO. Τελειώνει, συνέρχεται. Έρχεται μετά από 10 λεπτά, φωνάζει απ' έξω. Έλα, ξανά. Πάλι του λέω να έρθω. Ξανά βόλτες. Άντε ξανά μα να πάω. Ξανά 150 μέτρα. Άντε ρε εσύ. Δηλαδή, ζω παραβατικές καταστάσεις κάθε μέρα. Πώς τυχαίνει αυτό το παιδί, τρομερό αυτό. Εσύ έχει μαγνήτη, τραβάει ό,τι έχει. Έχει μαγνήτη, πραγματικά. Εγώ δεν έχω ζήσει στιγμές. Έχει ρεμίσει όμως σχέση με παλιά. Ναι, είναι κύριος. Κύριος, είναι κεφαλαίο. Πάμε σαν φιλαράκι, έχουμε γεμάτο κέντρο. Κουβεντιάζουμε πάκο Ολυμπιακός, κουβεντιάζουμε ό,τι κουστάρετε βασικά. Δηλαδή, ο ελληνικός καυγάς, έλα έξω, ρε. Πας έξω. Τι να κάνουμε έξω. Α, 50 μέτρα πιο κάτω, ρε. Ξέρεις τι μου θυμίζατε. Τι είναι, τι ταινία είναι αυτή. Τσόντα δεκαετίες 70 που είχαν και κουβεντολόι πριν γίνει το σχημικό. Έλα σου βάλω. Που ήξερε ότι ο Κουσκούνης θα το κάνει το έργο. Θα σου κάνω πρωινό μωρό μου και τέτοια. Έλα καλημέρα στον κόσμο. Δεν το τρελό εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Τρεις φορές το λέμε εμείς αυτό. Ουάου. Πάμε, έλα. Καλημέρα παιδιά. Εγώ έλεγα να μας κλείσετε όλους και να συνεχίσετε να μιλάτε στην υπέροχη. Μας φτιάχνει τη διάθεση για όλη την ημέρα. Λοιπόν, για άλλο θα ξεκίνησα να πω. Πάμε, έλα. Αν ισχύει αυτά που έγραφε το Μέτρος Πορεχθές στην εξαιρετική αυτή παρουσίαση που έκανε για το διαιτητή, θα έλεγα ότι θα πρέπει και ο Λουτσέσκο να τους κάνει και ένα σεμινάριο επ' αυτού. Γιατί αν αυτός ο τύπος βγάζει 6-10 κάρτες σε κάθε αγώνα, τότε βλέπω κάτι Μάτος, κάτι Πέλκας, κάτι Σαμπά, δεν ξέρω και εγώ ποιος, να έχουμε θέματα. Γι' αυτό πληρώνεται. Α, οι δικοί μας διαιτητές δεν τους βγάζανε, δηλαδή οι κάρτες θέλετε να πείτε. Όχι, αυτός είναι καρτάκιας, να ξέρεις. Αυτός δεν είναι. Άλλο το ρωτάω τον κύριο. Ναι. Δηλαδή θέλετε να πείτε, είστε με το Μάτος πιο ασφαλής με Έλληνα διαιτητή. Δεν το θέλεις, το ξέρω για το Μάτος. Με το Μάτος δεν είναι ασφαλής ποτέ, γιατί τρελαίνεται. Ο Μάτος τρώει και με Έλληνες τρώει. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Και ένα δεύτερο. Εγώ μοιράζομαι την ισοδοξία με όλους. Και θα πάω και με αυτό το πνεύμα στο γήπεδο. Αλλά παιδιά, μην ξεχνάμε τον πρώτο αγώνα. Εγώ δεν τον ξεχνάω, έτσι. Ήταν ο πρώτος αγώνας, ίσως ήταν ο μόνος αγώνας πέραν των ευρωπαϊκών. Ναι. Που όχι μια ομάδα με κόταρε απλά. Ναι, ήταν καλύτερη στο χορτάρι. Να το πω. Αν άκουσες πριν, είπα ότι αν ο Πάοκ έπαιζε πριν τις μεταγραφές με τον Ολυμπιακό, σφιχτά θα ήταν. Έτσι. Άλλη ομάδα τότε πριν 3-4 μήνες για τον Πάοκ. Είδε τρομερές αδυναμίες και τις κάλυψε. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει κάνει καλή διαχείριση και βλέπω πάρα πολύ διαβάζοντας και τους αθηναϊκές μιλάδες και τα site τους ότι αυτοί πάνε και με το ψυχολογικό και ποντάρουν και πάρα πολύ, όσο και να μην τον πάρετε ψηλά εσείς, στο θέμα του μνημοσύνου του Σαββάτου. Δηλαδή έρχονται πάνω, υποτίθεται,
πέραν όλων των άλλων για τα πρωταθλήματα και για να τιμήσουν και τους νεκρούς. Ισχύει, φίλε. Ισχύει αυτό. Τους οποίους σεβόμαστε, δεν το συζητάμε όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, ξεκάθαρα. Βέβαια, χρόνια τους σεβόμαστε. Ο Μαρινάκης το παίζει πολλαπλά το παιχνίδι και το παίζει έξυπνα. Ισχύει, οπότε, φίλε, ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι, ναι, όντως. Οπότε θέλει πολύ προσοχή. Άντε και με την. Να σε καλά. Καλημέρα, τριάδα σήμερα. Οπωσδήποτε λέει τρίωρη εκπομπή. Δεν φεύγεται, δεν κάνει τρεις ώρες. Και ο Σιδηρόπουλος πες στο κουμπαράκι, λέει ο Πάρης ο αδερφούλης μου. Ας στείλει κανένα μήνυμα πρώτα στον Κρυσάβα και μετά να μου το κάνει σε μένα παόξι. Έτσι. Του κολλητό. Ποιος κολλητός. Δικό σας είναι. Το κινητό, το κινητό αλλού έστειλε τα μηνύματα. Με τον Κρυσάβα. Αυτό ακούσαμε και διαβάσαμε. Πρόβλημά σας. Α, πρόβλημά μας. Ό,τι μας φέρει. Άμα προωθείτε ανθρώπους και σας τρυπάνε μετά, πρόβλημά σας. Λοιπόν, ο Μάικ έχει εδώ. 9 και 20 ο νικητής. Ανοίξτε λίγο τα αυτιά. 9 και 20 Κομνινάκης Ευστάθιος για 30 λεπτά από τώρα να καλέσει για να κλειδώσει με τον. Είναι μια τουρκάλα που ξεναγεί αρχαιολόγο τον πρωθυπουργό. Τον ουρανό λες και. Η τουρκάλα, η τουρκάλα είναι όλα τα λεφτά. Η Μπαζάνη, πώς τη λένε, την κοιτάει και δεν τη δαγκάσει. Τι είδε, πώς την κοιτάει η Μπαζάνη. Καλή η τουρκάλα όμως. Θύμισε δηλαδή η Μόνικα Μπελούτση σε τουρκική βερζιό. Τι θα θυμίζει, την γυναίκα από τον Κιλκή. Ναι, πάρε τον Κιλκή τραγόρι μου, τη ευθέα τον Κιλκή πάλι. Σιγά, σιγά, εδώ είναι τα γράμματα. Βγάζει τι ωραιότερε γυναίκε στην Ελλάδα τον Κιλκή. Είσαι και αυτή θεωρία και εσύ. Τεχνοβρούτε, δηλαδή Κιλκή μακριά, ξού κακά. Για φρίκι. Ναι! Εγώ δεν έχω μπλέξει ποτέ με Κιλκή. Δεν ξέρω τι παίζει αυτό ο νομό. Τι να μπλέξει. Δεν έχω μπλέξει ποτέ με Κιλκή με κορασίδα. Τι παίζει. Κορασίδα? Ναι. Κάτι θα τα φτιάξει με καλικάντζα. Πιο καλά θα περάσει, άντε πάμε. Γελά, εσ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Γι' αυτό σε έχουμε εδώ, ρε φίλε. Πάμε, καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλώσανε, καλώσανε. Κάνα δεκάλεπτο περιμένουμε γιατί ο Κωστής δεν ήθελε να βγάλει γραμμές. Δεν σταματάει, σου λέει ένα σταμάτος. No stop είναι, φίλε, πάμε αγορουμέλα. Λοιπόν, εγώ μια μέρα να πούμε ήμουν στην παραλία, μόλις έχω παρκάρει, σταματάει ένα κόρντομπα ανοιχτό χρωμό και με ρωτάει μια γνωστή φωνή αν πάρκαρα ή αν φεύγω. Ναι. Και μόλις ανέφερα το όνομά του αυτού που οδηγούσε, αυτός έβαλε την πρώτη και σπινιάρισε και έφυγε. Το Κόρδοβα όλα αυτά. Το Κόρδοβα τα έκανε. Το Κόρδοβα μόνο του ήταν kit. Δεν ναι. Είχε οδηγό. Ναι, κοίταξε αυτό. Είχε ένα φαντομά οδηγό. Ναι, τι έγινε τώρα. Δεν έβαλα ταχύτητα και έφυγε στην κατηφόρα. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν είμαι και κανένα βουνό, κανονικός είμαι. Ναι. Και τι σε είπε, έλα βοηθήσεις. Εσύ ήσουνα. Γιατί έφυγες, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί είναι γλίγορος. Μια κουβέντα θα σου έλεγα. Σε φοβήθηκα δηλαδή, άλλο λέμε τώρα. Όχι, άλλο λέω. Δεν λέμε γιατί να μην φοβήθηκα, αυτό δεν σε έβρισα. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε γιατί να το φτιάξω. Λοιπόν, ήσουν κάτω ξεπάρκαρε στην παραλιακή. Έρχεται δίπλα ο Κωστής και σε ρωτάει, φεύγεις και δεν απάντησε και έφυγε. Και του λέω πού είσαι ρε αυτό, πού λέει και έφυγε. Προφανώς για ζώτα. Μια κουβέντα θα σου λέγαμε. Όχι, όχι, φίλε, εγώ έχω μια τρέλα με το χρόνο. Ναι, προφανώς θα βιαζόταν. Ναι. Έχω άκοψο. Όχι, είχες την κόρη και τη γυναίκα σου, μάλλον πήγαινε για βόλτα. Θα βιαζόταν αυτό, λέμε, ότι δεν θα περίμενε. Τέλος πάντων, το φίστα που λες το ξέρω και εγώ από τα αυτοκίνητα που το ξέρω χρόνια. Ποια αυτοκίνητα, τον Νίκο? Ναι, με τα αυτοκίνητα που κάνει αγώνες. Είσαι draft και εσύ. Α, του έχει φτιάξει το... Είναι, ο άνθρωπος είναι και καλός γιατρός και καλός άνθρωπος, έχεις δίκιο σε αυτό. Δηλαδή δεν θα σε κοροϊδέψει ποτέ σε θέματα. Και ναι. Έχει λοιπόν την τρέλα αυτή με τα draft και είναι τρομερός. Έχει ένα ντάτσουν ζήτα να πούμε. Ξοδεύει και λεφτά ρε φίλε. Αυτό είναι το χόμπι του, αυτό είναι το χόμπι του. Ναι. Αυτό είναι το χόμπι. Τα λέμε μηχανικέ, καλημέρα, πάω Ολυμπιακός. Ένα λεπτό. Για τον ΠΑΟΚ να πούμε. Πες μας, ναι. Για τον ΠΑΟΚ, γιατί το πήρα τηλέφωνο. Ναι, γιατί είπες ολόκληρη ιστορία γι' αυτό, τώρα λέω μήπως ολοκλήρωσες, γι' αυτό. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ θέλω να πω ότι θα φάνε τρίμπαλο, Νίκο. Μ' αρέσεις. Ναι. Τρίμπαλο θα φάνε γιατί αυτό τους αξίζει και επίσης έχω να πω το εξής. Τα 44 τα τσίγκινα που έχουν πάρει μπροστά στα δικά μας δεν είναι τίποτα. Διότι πάντα αναφέρονται στην έδρα τη δικιά μας, ποτέ στη δικιά τους, με τον τηλεβόα. Γεια σας. Ωραίος ο τεχνικός, ο μηχανικός, είπε τσίγκινο μέσα. Όταν κάνει μια ομάδα κερκίδα με τον τηλεβόα, τι κερκίδα να κάνει για τον Ολυμπιακό. Σωστό. Yeah. Από τότε μετακόμισε στο νέο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός έστει κάνει την κερκίδα, δυστυχώς ευτυχώς. Μάζεσαι και τους χρυσαυγίτες της θύρας 7. Αλλά και τα 44 όλα τσίγκινα δεν είναι. Δεν είναι, όχι. Να είμαστε και κάπου ανθρώποι. Δεν είναι και τα 44, κάποια όμως αρκετούτσικα είναι. Και δεν είπαμε ποτέ ότι τα πήρε από τον ΠΑΟΚ, έτσι. Γιατί το βάζει πολύ συχνά εσύ. Τον ΠΑΟΚ μπορεί να πήρε ένα-δύο. Μπορεί να πήρε άλλα 3-4 από την ΑΕΚ.
αλλά το 30 ήταν Παναϊκό. Να τα βάζει τα πράγματα σε μια θέση. Σε κλέψανε. Ναι. Πότε σε κλέψανε πρωτάθλημα. 73 ένα πρωτάθλημα. Κι άλλο ένα μου πήρανε. Ποιο? Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάσαι τώρα. Στα 100 χρόνια σου κλέψανε ένα πρωτάθλημα. Εσύ στον περιπτερά δεν έχει κλέψει μια μαστίχα ποτέ, τέσσερα χρόνια. Ποτέ. Εγώ μόνο ένα μικρό ημερολόγιο με γυμνέσια στην πενταήμερη στη Ρόδο έχω κλέψει. Εμείδε και εσύ. Αυτό έχω πάρει στη ζωή μου. Το 73 το πρωτάθλημα είναι αυτό. Δηλαδή εξισώρησε ένα μερολογιάκι μικρούλι τόσο δούλη με γυμνές με ένα πρωτάθλημα. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Τα ποδαράκια τα ανοίξατε. Με σελίδες μετά. Με την Πάτρα τα ανοίξατε τα ποδαράκια. Έλα βρε. Πάμε καλημέρα. Ναι. Ναι. Γεια σας παιδιά. Νάτος. Ο λοιπόν. Χάρτινος. Έρτο μάγκασα. Όσον αφορά το Σιδηρόπουλο. Εάν ο Σιδηρόπουλος θέλει τιμωρία για τον πέναλτι, ο υπόπτης θέλει κρέμασμα. Γιατί είναι στην ίδια ευθεία. Μη, τέτοιες εκφράσεις. Ναι, για μένα ο βοηθός θέλει 100%. Ναι, ο βοηθός θέλει 100%. Ναι. Λοιπόν, επίσης, ναι. Η αποβολή του Πόνσε είναι σωστή. Είναι. Έκανε χτύπημα λαμάτος. Είναι σωστή, σωστά. Είναι σωστή. Αλλά έχει το μεγαλύτερο επιτόπιο άλμα. Έλληνα επιθετικού. Μου θυμίζει τον Νίκο τον Κασάπη του Ηρακλή. Ω, παιδαράς. Έντονα. Παιδαράς δυνατός. Ναι. Στη διεκδίκηση. Ναι. Το θυμάσαι Κωστή τον Νίκο τον Κασάπη. Δεν τον πρόλαβα, αλλά και σαν σαραντάρι που τον έχω δει, παιδαράς ήταν. Ναι. Ναι. Να ευχηθώ μόλι μου την καρδιά τον ΠΑΟΚ να μην χάσει. Ναι. Διότι και η ισοπαλία είναι... πρωτάθλημα. Ναι, σωστό. Ναι. Διότι η ισοπαλία είναι πρωτάθλημα. Να μην χάσει. Αλλά αυτές οι υπερβολές, το τρίμπαλο και το τετράμπαλο, αφήστε τα βρε τώρα. Κυρκώστα, άσον ο παδό να εκφραστεί μωρέ. Εντάξει, ο παδός θέλει να πει τα δικά του. Άμα το πεις, βάλε 3-0 σκορ, ούτε 2 ευρώ διαβάζει. Ο παδός είναι ο παδός, τελείως. Θέλει να βγάλει από μέσα εσόρσα. Μην τους περιορίζουμε μωρέ. Ναι, αλλά τώρα. Να μιλάμε στα πλαίσια της λογικής. Όσον αφορά για τον πέναλτι του Χουλτ, κόντεψε να πάθει εξάρθρωση προκειμένου να αποφύγει την μπάλα. Ναι. Αν παρατηρήσετε τη φάση. Δεν θα το δίνεις δηλαδή εσύ. Μα δεν πάει το χέρι στην μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει στο χέρι. Εντάξει. Και εκτός αυτού δεν έχει φορά προς την αιστεία. Εντάξει. Να σε καλά. Σας παρακαλώ, πάρτε και κόκκινο τηλέφωνο και κάντε μια τετράδα κορυφή να μην μείνει χιλιακός αγίμαστος. Βάλε μια τελεία. Ναι. Καλημέρα Μάη, καλημέρα τρελάρες από κεντρικό Μαβεντόρτουν. Κανονίστε την επόμενη φορά να μας ενημερώσετε όταν βγείτε και οι τρεις. Παύλο, ναι. Μου επιτρέπεις. Ναι. Εσύ Γρηγόρη, μισό λεπτό να μιλήσω. Κάτσε ρε, του λέω. Αφεντικό είναι, το πρώτο λόγο έχει. Ναι. Άμα είσαι έσταση να πω. Ναι. Μια τελεία. Βω, που αβουλέξαμε με ναι, αλλά είναι ευγενικός. Ναι. Μου επιτρέπετε, ξεκινάει νορμάλ, όμορφα. Πάμε γραμμές. Ναι. Πάμε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα κουμπαράκια. Γιώργος Παοξής από Σαμοθράκη. Όπα. Θα έρθω αυτές τις μέρες εκεί. Καλά, όλο έτσι λες. Παραματική Σαμοθράκη. Παραματική Σαμοθράκη. Το ελάχιστο. Πότε επιτέλους θα έρθεις. Λοιπόν, είμαι πολύ τυχερός που έχω σήμερα ρεπό. Πέτυχα τριάδα φωτιά. Ναι. Σαρώ, καλημέρα, σας ακούω χρόνια για τον προηγούμενο σταθμό. Καλημέρα, καλημέρα. Κάνει το ελάφι έρωτα με τον πιγκουίνο στη Σαμοθράκη. Κάνει, για έλα και εσύ από εδώ. Όπα. Για έλα να δεις τι τραγιά θα βρεις, τι κατσικάκια σε κυνηγάνε. Ναι. Εχθές, αν και Παοξής, εκνευρίστηκα με αυτόν τον Παοξή εχθές στη Μαρμίτα. Τον πλάκωσα. Το ξέρω. Λοιπόν, απλά έπρεπε ο Στέφανος να ενεργήσει πιο γρήγορα και να τον πετάξει έξω. Με εκνεύρισε και εμένα. Και σε δικολογώ, πάμε παρακάτω. Έβρισε και την κόρη μου μετά όταν βγήκα έξω. Το ξέρω, είδα την εκπομπή, την είδα. Του κάτσα κάτι τριάρια ωραία. Μπαμ, μπαμ, κάτω. Και εγώ στη θέση το ίδιο θα κάνω. Όχι πολύ έτσι για να πονέ. Έτσι για να βάλει μυαλό. Όχι, να το συνετήσω εγώ. Εφόσον είμαι κακάλο, χάγια για την Ευγενούλα, μαζί σου Κωνσταντίνο. Στηρίζουμε όλοι. Εννοείται τι η κόρη του είναι, κατά τη δράση. Βέβαια, εντάξει, είπα. Εδώ ψάχνουμε να μαλώσουμε. Κατά τη βία. Εδώ ψάχνουμε να μαλώσουμε. Δεν κάνει άνθρωπο. Δεν κάνει άνθρωπο. Λοιπόν, πάω ο Ολυμπιακός. Για ρηχτό, έλα να ακούσουμε. Πιάνουμε το ατούτου τα δύο. Καλά, ο Ρουμάνος είναι μάνα αυτά. Φορτούνη και Ποντένσε. Ναι. Και πιστεύω ότι 2-1 το βλέπω το σκορ. Σωστό. Μ' αρέσει ο φίλος γιατί έπιασε κατευθείαν πήκε του The Point. Κλείνει Φορτούνη, πιάνει και Ποντένσε και τέλος. Το Φορτούνη, αν ήταν ο Κάνιας, αυτός εδώ που δεν το γουστάρω πολύ, αλλά σε ένα τέτοιο ειδικό ρόλο. Ήθελε ένα σφίχτη, ένα σφιχτήρα εκεί, αλλά εδώ είναι ένα θέμα. Δηλαδή. Δεν θέλω να δω μέσα Πέλκες και Λιμιούς σε τέτοια παιχνίδια. Τι Λιμιό Πέλκα. Κοίταξε. Ο Φορτούνης δεν θέλω να φτάνει κοντά στα center back. Δηλαδή το πεδίο βολής του να περιορίζεται καμιά κοσαριά μέτρα πιο πίσω, να πούμε.
Μπράβο, εντάξει, να μην πατάει περιοχή, να μείνει έξω αυτός. Φοβάμαι λίγο εκεί πέρα Βιερή να με ποντένσε, γιατί στο πρώτο μάτσι λίγο τον είχε κάνει λίγο. Είχαμε λίγα πράγματα εκεί. Ναι. Έχεις δίκιο. Ο Καντουρί Κουλ δεν νομίζω να βοηθήσει εκεί πέρα πίσω στα μαρκαρίσματα. Αυτόν θα βάλει όμως, από ό,τι αντιλαμβάνω, παιδιά, αυτόν θα βάλει. Να ξέρω. Το ξέρω. Δεν μπορεί να ντουμπλάρει με τίποτα. Λοιπόν, δύο-τρεις φορές τη γαλοπούλα ελπίζω να την κάνεις. Γκολ. Φίλε, κάνω γαργάρες αυτές τις μέρες, να ξέρεις. Με ποιον θα είσαι, με τον τεράστιο του Ζαΐρη. Ναι, ρε φίλε. Εννοείται. Φιλιά σαν Μοθράκι μου. Ναι, και ποδοσφαιρικός, ωραίος. Έπιασε το παιδί. Και γρήγορος και ατακαδόρος. Τυράνια Κωστάκη την ξέρετε, έτσι. Ζαχιά με το κοντό το μαλλί, ναι! Αγορέ, μαλλί, άμα έχει καλή. Γουστάρις. Τρομερό, θα την έχετε δει λογικά στη τηλεόραση. Καλό παιδί, καλός χαρακτήρας πάνω απ' όλα. Εντάξει, είναι και λίγο όμορφο το κορίτσι. Είναι. Πρικισμένη οπωσδήποτε. Λοιπόν, η Ράνια ανεβαίνει στο Βεργίνα Θέατρο 5η 21 Φλεβάρι και πέρα από την πλάκα θα παίξει μουσικάρες. Δεν έρχεται μόνη, έρχεται και η Σάκια. Εκπληκτική φωνή και ωραία γυναίκα μαζί. Μαζί του θα σκάζει και ο Μαρκ Άντζελο. Αυτό είναι αγαπημένο μου. Από του καλύτερου, αν όχι ο καλύτερο DJ παραγωγό στη χώρα. Θα γίνει ένα πάρτι τρελό. Να πάτε να γουστάρετε, παιδιά. Το ειστήριο έχει 12 ευρώ στην προπόληση και θα πιείτε με αυτά τα 12 ευρώ όσο θέλετε την 5η 21 Φλεβάρι. Όσοι δεν έχετε όχημα, μπείτε στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και δείτε τα δρομολόγια. Θα έχει τζάμπα λεωφορεία. Ακολουθεί Σμαράγδα Μπασάκου με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Με το Flames to Go, του Free to Go, οι συνδρομητές μαζεύουν Flames και διεκδικούν απίθανα δώρα κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα μέσα από το ανανεωμένο My Free to Go App. Οι συνδρομητές μπορούν να συγκεντρώσουν τα Flames με κάθε τους κίνηση, όπως ανανέωση χρονομιλίας ή ενεργοποίηση πακέτου, και ύστερα μπορούν να τα εξαργυρώσουν με συμμετοχές σε όσους και σε όποιους ενεργούς διαγωνισμούς θέλουν μέσα από το My Free to Go. Μερικά από τα απίθανα δώρα του Flames to Go είναι ένα Fiat 500, ένα ταξίδι στο εξωτερικό, δώρα τεχνολογίας και επικοινωνία για έναν ολόκληρο χρόνο. Τελευταίο ημίωρο, Rap and Cool με Mike Σαρό, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Ο Μετροπόντικας ήρθε και μας αναστάτωσε, μας έβαλε σε άλλο mood, αμή τι άλλο. Mood. Ναι, μου. Διάθεση, αλλά αυτά τα λέω Τζόρτζιο, το έκλεψα αυτό. Το mood. Μιλάει Τζόρτζιο, γιατί θυμάται κόσμο την Τζόρτζια. Την Τζόρτζια, ναι. Είναι αυτή η Τζόρτζια. Ψυχούλα. Την είχε λούσει και αυτή την Τζόρτζια, δεν είχε κάνει 3-2 εδώ. Φίλη του Βλαχόπουλου. Ναι. Η φίλη του Βλαχόπουλα, κύριε. Το sex symbol. Ναι. Δεν είχε τρελάνει την Τζόρτζια. Λοιπόν, ανοίγουμε ξανά μανα γραμμές. Έχουμε ένα μήνυμα παρέμβαση από το Κιλκής. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: μας έχει καταθάψει, λέει, του Κιλκής ο κουμπάρος σου. Δεν έχει ιδέα για τις γυναίκες ο Κιλκής, ειδικά κάτω από 30 γενιά. Είναι πολύ. Ναι. Δεν μπορώ να το πω. Η Βενεζουέλα είναι το Κιλκής. Ναι, δεν υπάρχει εκείνο το χαμηλό τάβανο, λέει. Έτσι, το σασίτο από κάτω. Ένα το Καράκας και ένα το Κιλκής. Εγώ είπα ότι. Ναι. Άμα κάνει έρωτα πόντιος με πόντια. Ναι. Δεν μπορεί να βγάλει όμορφο παιδί. Γιατί ρε φίλε τα αποκλείς, μπορεί να είναι εξαιρέσεις. Σε πώς θα βγει εξαιρέσεις. Να είναι όμορφη πόντια, να είναι πεδαράς ο πόντιος. Πού να βρεις όμορφη πόντια. Ναι, γιατί βρίσκεις όμορφο πόντιο. Πεδαρά πόντιο θα βρεις. Βρίσκεις. Πού το βρίσκεις. Δεν βρίσκεις ούτε. Τι πω. Αντί κανένα πόντιο να είσαι πόντιος όμορφος. Ναι. Να είναι ένας έξω με πηγούνι θεληματικό, γαλλική μύτη. Τη μύτη του Φίστα του Νίκου, ξέρω εγώ, του διαιτητή του παλιού. Ναι, ναι, ή του Δανού του διαιτητή, που είναι τσουλήθρα που έλεγες προάλλες. Να είναι, ξέρω εγώ, τα αυτιά του μικρά, ξέρω εγώ, λεπτά χαρακτηριστικά κτλ. Κάνας μηταράς θα είναι, κάνας αυταράς. Κάνας περίεργος. Δηλαδή ο Νικοπολίδης που τον θεωρούν όλες οι γυναίκες ωραίο. Τέσσερες αρώ. Ναι. Είναι πόντιος ή δεν 100% είναι. Δεν είναι σίγουρα μίξη πόντιο με πόντιο. Θα ήταν η μάνα του τίποτα. Βλάχα. Βλάχα. θα πήρα από τη μάνα. Ναι. Όπως η γυναίκα μου, κατάλαβες, έχει βρει τον φωπάτμα. Έγινε διασταύρωση έγινε. Ξέρει, Θράκη. Η γυναίκα του Κουλιανού. Ναι. Ωραία κοπέλα. Ωραία ναι. Γυναίκα. Ο μπαμπάς της χαμηλός, πόντιος, η μάνα βλάχα. Θρακιώτησα. Λοιπόν, Θρακιώτησα. Ναι, δικαιώνεται αυτό το θέμα. Ότι δικαιώνεται αυτό το. Λοιπόν, να μας ενημερώνετε αλβόρα όταν έχει το Σαρό, να ξυπνάμε. Άμα δηλαδή ήρθαν οι Ρωσίδες στο Κιλκής, στα μπάρκες, στα πτάδια, πάμε ότι ψήλωσαν οι πόντιες. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι πράγμα. Το είπα και χθες. Οι πόντιες είναι σαν τα αυτοκίνητα, τα αγωνιστικά που τα χαμηλώνεις, να πούμε. Το drift, για να κάνει χαμηλά. Ναι, τα drift του Φίστα το. Καλημέρα από Στοχόλμη. Καλή νίκη και επιστροφή στα αδέρφια μας από το σύνδεσμο που κατέβηκαν. Είναι πάνω από 15 άτομα. Έχουν έρθει πάρα πολύ για το παιχνίδι. Αυτή είναι δική μου φίλη από τη Στοχόλμη. Στοχόλμη, έτσι. Οι παοξίδες από τη Στοχόλμη. Είναι ένα ή δύο. Είναι Στοχόλμη. Είναι ο κόκκινος μέχρι χθες νόμιζε ότι Στοχόλμη είναι, είναι σύνθετη λέξη. Α. Από το Στοκ και το Χόλμη. Ναι. Α, όχι ένα μαζί. Στην Αχέλμη, πώς τη λέγαμε. Έτσι. Στοκ. Πώς λέγαμε δηλαδή τον Σέρλοκ. Χόλμς. Νόμιζα ότι ο Σέρλοκ Χόλμς τον έκανε σερ η βασίλισσα της Αγγλίας και ήταν σερ Λοκ Χόλμς. Τι είναι, Σέρλοκ Χόλμς ή σερ
Λοκ Χόλμς. Σερ. Τι σερ. Πρώτα είναι σερ. Σέρλοκ Χόλμς. Τι είναι σερ. Είναι σερ. Νομίζω ότι είναι σερ. Ο Χόλμς είναι σερ. Με πιάνεις αδιάβολο. Σε πιάνω αδιάβολο. Εδώ με πιάνεις αδιάβολο. Τον έκανε. Τι αλήθεια. Τι αλήθεια. Τον έκανε. Είσαι αλήθεια. Εγώ είμαι αλήθεια. Είσαι παλιοχαρακτήρα. Εγώ φταίω. Έτσι. Είσαι φύγαμε να δε και εσύ να μπει μέσα. Να μην χωράει το στούντιο. Ναι. Το μπέρδεψε με το Φέργκιουσον. Εντάξει. Γίνονται από ανθρώπινα. Θέλω να πει και ο Ζαήρη μέσα τώρα. Από ανθρώπινα. Ναι, χωράμε. Ζαήρη μου, χωράμε και τέσσερι. Ναι. Κάποιον θα φάει τώρα, εύκολα. Εύκολα μα τρώει και του δύο. Λοιπόν. Πάντω εκτό από του Σουηδού είναι φίλο και τη Νέα Υόρκη υπόξηρο. Και τον αγαπάνε. Είδατε έτσι. Τα πλάζον έχουν. Χθε πλακώθηκα. Ωραία. Μην ωραία μέρα χθεσινή. Μην έρθει ποτέ κανένα από το σύνδεσμο φίλο Πόκ Νέα Υόρκη στον Ανδρώνη και με καλέσει ο Ανδρώνη απάνω. Εσύ κοστί, τι είναι αυτά τα πράγματα μπροστά μου. Έκανε λιγάκι. Αν μάθε έξω κάνε αυτά. Μη Νέα Υόρκη. Όπω με το Βελόπουλο στο Αρτ. Έπεσε το ξύλο, α πούμε, υποτίθεται, έγινε παρεξήγηση που υπήρχε κτλ. Ναι. Και έλεγε ο Γιάννης ο Καρατζαφέρης, κοστί όχι μπροστά μου. Όχι, δεν είναι αυτό σωστό. Έλεξε. Τουλάχιστον ναι, έξω και τα λοιπά. Λέω έξω θα έρθει ο χωροφύλακας, λέω πώς θα έρθει έξω. Και με λέει μετά ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης. Καλά τον έκανες. Τρελέ. Πολύ καλά του έκανες. Καλά τον όμιξες. Καλημέρα, ναι, γραμμές, φιλαράκια. Ο Βελόπουλος μπορεί να βγει στη Βουλή. Μπορεί να βγει, ναι. Μετά την πλάκα που έπαθα με Σβιντέρσκι προχθές, ναι. Σπάζω το κεφάλι μου να τους χωρέσω μαζί με Άκουμ. Σε σύστημα να γίνει πανικός σε ένα 4-4-2 με Μαουρίσιο Ολιβέρα Σαχάφ, Βιερίνια Λιμνιό στα πλάγια. Για να παίξουν full back από ό,τι αντιλαμβάνουμε, με ένα 3-5-2 ακριβώς. Δηλαδή, και με τριπλέτα πίσω Ίγκας, ο Μαρέλα δηλαδή, Κρέσπο. Δηλαδή, δεν το κάνεις αυτό το μάτσο όμως το πείραμα. Αυτό το μάτσο θα φέρεις τον Άρη που είναι μικρή ομάδα. Θα γιατί το ρεφαγώθηκες θα πάρεις τώρα, την Τρίπολη ας πούμε. Τι πράγμα είναι, Τούμπα, κάθε ατάκα θα και πάρεις φαρμάκι. Τον Πανιόνιο. Ναι. Δεν μπορεί να το κάνεις τώρα με τον Ολυμπιακό να βγάζεις το center for στα χαφ. Θα σου κάνει... Δεν κάνεις πειράματα αυτό το μάτς. Όταν τα χαφ του Ολυμπιακού είναι χαφάρες και άμα σου πετάξει κι ο άλλος που μοιάζει με τον αλκοολικό να πούμε του... Ο Μάρτινς. Άμα σου πετάξει σε 4-4-2 τέταρτο χαφ το χάσεις το μάτς. Ναι, ναι. Άστε τώρα τις εξυπνάδες, ναι. Τα θεάματα. Δεν παίζεις με την Καμπανιακό και με την Επανομή, παίζεις με τον Ολυμπιακό. Χωράτε, ρωτάς μες, χωράτε. Ίσα ίσα. Χωράτε. Λοιπόν, πάμε να χωρέσουμε τους φίλους. Στην παρέα μας είναι σε αναμονή. Καλημέρα. Έπεσε, δεν άντεξε. Να είμαστε ζουμεροί, να είμαστε γρήγοροι. Ναι. Καλημέρα. Έλα Θεσσαλονίκη μου, εγώ είμαι. Μακεδονία μου, μανούλα έλα, μου. Μακεδονία περιμένω μου, Βέρμπλου μου, να φτιάξει μανούλα μου, να χαρώ. Βέρμπλου μου. Τριπλέτα μου, εσύ Βέρμπλου μου, εσύ Κώστα. Να εγώ μανούλα μου. Και επειδή είσαι και με τον Μιχάλη και τον Νικολάρα εκεί, θέλω να πω κάτι ποδοσφαιρικό. Πάμε, ναι. Αυτό το μπουκαλάκι, γιατί δεν τον περνάει μπροστά ρε Κώστα, τι κολάρα έβαλε μες στη Λαμία. Τον μπουκαλάκι. Είδες πως το παστέλωσε, έχει και Βούκοβιτς όμως το τρομερή του έτα αυτή. Τι πέταγμα ήταν αυτό, ναι. Τι Ιμπραήμοβιτς πέταγμα έκανε εκεί πέρα. Ναι, κουτός, ναι. Τελτερούγοντος. Ναι. Κώστα, πρέπει να το σκεφτεί ο Πορτογάλος, άμα ξενερώσει λίγο ο Πορτογάλος θα το σκεφτεί αυτό να το ξέρεις. Μετά το τέταρτο ουίσι ξέρει και αυτός δεν σκέφτεται πολύ. Τον είδες πως ήταν εκεί που πιάνε τα μαλλιά μες στη βροχή. Το μαλλιά, έχει κατεβάσει black and white. Πρέπει να το κεφάλι. Ναι. Δηλαδή, το Ultrax θα πούμε πρέπει να βγει σε διαμαρτυρία. Τι πράγμα ρε εσύ, τι είναι αυτό το πράγμα ρε εσύ. Έχει πατήσει Ultrax. Δεν τη βλέπεις τη μετραφάστρια που κάθεται 2,5 μέτρα μακριά από τη βρώμα. Λίγα λόγια τη μεταφράστρια είναι μπουμπούκι. Δηλαδή ό,τι πιο ωραίο έχει ο Ολυμπιακός μακράν. Ό,τι πιο ωραίο. 50 μπουμπούκι δεν είναι 50, άρα λάθος είσαι. 47. Καλή είναι Κώστα, καλή είναι. Μπουμπούκι είναι 25 χρόνια. 43 είναι. Καλή, καλή. Σας χαιρετώ τριπλά, σας χαιρετώ. Πάντως πώς θα φαίνει αυτό το ποδόσφαιρο, έτσι, αυτή η ρημάδα, η μπάλα, έτσι. Η ΑΕΚ προχθές με τον ΠΑΟΚ με το που έμεινε με 10 γκρίνιας, λέει όλος ο ΠΑΟΚ έμεινε πίσω από τη σέντρα. Ναι. Κάτι το οποίο το έκανε και χθες η ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, με τον Παποβλήθη. Δηλαδή, καλύτερα να μην μιλάς, ρε φίλε. Τρώγε καλύτερα, ναι. Και άμα έχουμε να κάνουμε φαγητό, Μιχάλη. Εγώ είμαι άνθρωπος. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Παπακανούς που λέγανε και χθες. Πάει κάτι άλλο που με εκνευρίζει. Τι σε εκνευρίζει. Όταν κάθομαι έξω να φάω και έρχεται ο άλλος και με τσιγκλάει να πούμε. Άγνωστο. Άσε να φάμε σαν άνθρωποι. Άσε να φάμε, τουλάχιστον άσε να φάμε. Θέλω να εκδηλώσουν την αγάπη τους όμως. Όχι. Θέλω να σε τσιγκλίσουν. Θέλω να σε τσιγκλίσει. Να σου πω κάτι. Μισό λεπτό, φίλε, τρώω. Να σου πω κάτι. Λέω, φίλε, τρώω. Το βλέπεις την Άμστερ, λέω εκεί πέρα γυάλινη. Ναι. Αν ενοχλείς τον άλλο που φαγητό. Σταβέρνας η μεγάλη, όχι ψεύτικη από το πάνω. Μισόλυτρη. Άσε του λόγου. Άσε να φάω και πες μου ό,τι θες μετά. Μάλιστα. Πάμε στους φίλους ακροατές. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε. Τέλεια. Χαίρομαι. Είμαι για τον διαγωνισμό, Κομινάκης Στάδιος. Έλα ρε, ο Μάικ σε ελέγχει. Ο Μάικ είσαι εδώ, σε ελέγχει ο Μάικ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πώς νιώθεις, εντάξει, ψυχολογικά είσαι εντάξει.
Και εννοείται. Το περιμένω πώς και πώς. Το περιμένεις πώς και πώς, ε. Βέβαια. Με τι ασχολείσαι. Οικονομική ανάσα. Συνεργείο καθαρισμού. Α, δυνατός, τις κουπαστές. Ναι, ναι. Σήμερα τι έχεις είσοδο ή πολυκατοικία. Άμα έχεις είσοδο, χαλαρώσεις. Πολυκατοικίες. Έχει ζόρι σήμερα, όντως. Καλό κουράγιο, καλό κουράγιο. Τι ομάδα είσαι, αδερφέ. Αργανάρα, παιδιά. Έτσι, αγόρι μου, πολύ σωστό. Εγώ το κατάλαβα, σαρώτη δικό σου. Δευτέρα, πώς το βλέπεις. Δικό μας είναι το παιχνίδι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά πάρ' τον πόντο για αυτό είναι. Κωστή, θα το πάρω εγώ το διπλό. Έχει φαγωθεί, έχει σκάσει, βλέπει τον Άρη πέμπτο και τρελαίνεται. 2-30 θα πάει το έχει τη Δευτέρα. Το διπλό είναι δικό μου. Έχει φαγωθεί. Έχει μισό μηδέν. Ναι, 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 φιλαράκι μου. Λοιπόν, να είσαι πάντα τυχερός, αδερφούλη. Πάντα τέτοια παλίκαρε, καλή δουλίτσα. Πάντα τέτοια παιδιά. Να είσαι καλά. Να είσαι δύσκολη δουλειά. Πολύ, πολύ δύσκολη. Πολύ. Και όποιος την έχει κάνει, καταλαβαίνει ότι είναι και ταλαιπώρια και πολλές ώρες. Και μην τα συζητήσει. Με Παράσχο, τον έχει τα αγάπη τον Παράσχο, στη Σιριανή. Πολύ μεγάλη. Αυτό και τον Καραγεωργίου. Του Καραγεωργίου μας λατρεύει. Γιατί, τον Νικόλα. Τον Καραγεωργίου, τον Άρη. Αγαπάει Άρη, πολύ. Πάμε, αγαπάμε ακροατές. Πάμε, καλημέρα. Έλα, γλυκά αγόρια, τι κάνετε, καλημέρα. Νικόλα, αφήρμε ένα λεπτό να πεις ό,τι γουστάρεις εσύ. Για πες. Άκρα του τάβου σιωπή. Καμιά συμφωνία θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε, ρε. Λοιπόν, ακούστε λίγο, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι. Επειδή το παιχνίδι της Κυριακής είναι υψής του βαθμού. Πάνε κάπου να σε ακούμε λίγο καλύτερα, Νικόλα, όμως. Γιατί θέλουμε να σε έχουμε. Και δείξε διαντροπιά που υπάρχει πλέον, επειδή δεν προλαβαίνουν οι άλλοι, βγαίνουν απροκάλυπτα κάποια πράγματα τα οποία αυτά τα βλέπουμε εμείς όλοι. Έτσι. Και με το Δανό στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Έτσι. Γιατί φίλε Νίκο και φίλε Κωστή, αυτό και που φίλε Μιχάλη σήμερα, τριπλέτα. Ναι. Είναι ξεδιάντροπο, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία παίρνει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα μετά από 100 χρόνια δεν την υποστηρίζει όσο θα έπρεπε η διαιτησία. Δεν έχει πάρει πέναλτι εκτός περιοχής ακόμα ο ΠΑΟ. Δεν έχει κάνει ξεδιάντροπα πράγματα όπως κάνουν οι άλλοι φίλε, που προσπαθούν να μας προλάβουν. Ναι. 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 Μαγκιά σου λέει ο Κωνσταντίνος. Όντως θα είναι παράσιμο στο τέλος σεζόν. Τα πράγματα και με τον Τζίλο που δεν υπάρχουν τιμωρίες και συλλήψεις και με τον Δανό που έρχεται και απροκάλυπτα κάνει αυτά που κάνει δείχνει ότι δεν έχουν χρόνο οι άλλοι να σε προλάβουν και ξεδιάντροπα πλέον προσπαθούν να δείξουν ότι αυτή είναι πάλι το παρακράτος που ελέγχει τα πράγματα. Και επειδή την Κυριακή πάλι τα δικά μας τα παιδιά μπορεί να τα ντρουμώξουν σε κανένα κελί μέσα, ναι, ναι. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ναι, δώσε και μια έτσι ένα τύπο από το μάτσε. Εγώ προγνωστικά δεν δίνω, ναι. Εγώ προγνωστικά δεν δίνω, αλλά αυτό το σύστημα Κωστή που ονειρευόμαστε όλοι στον ΠΑΟΚ είναι 4-4-2 με τον Ρόμβο. 4-4-2 ή 3-5-2. Όχι. Να βάλω και Ίγκασον στα στόπερ. Όχι. Όχι, όχι. Λες. 4-4-2 με τον Ολιβέιρα στη βάση του Ρόμβου. Με Μαουρίτσιο και Πέλκα στην κορυφή του Ρόμβου τον Μπίσεσβαρ. Και από τη στιγμή που τα παιδιά και δεν, ο Ζαμπά... Δεν θα μαρκάρει πολύ ευάλωτος ο Ρόμβος. Δεν θα μαρκάρει ακριβώς το είπε γιατί ο Μάικ. Γιατί ευάλωτος. Και ο Πέλκας μαρκάρει και ο Μαουρίτσιο μαρκάρει και ο Ιβέιρα Ρόμβου, μαρκάρει και ο Μάτος μαρκάρει που μπορεί να παίξει full back και από την άλλη πλευρά ο Βιερίνια μαρκάρει που μπορεί να παίξει full back και χωράς το Μαμούδι μέσα μαζί με τον... Είμαι Μεσαρόπουλο. Με το Μαυράκι και είσαι κούκλος. Είμαι Μεσαρόπουλο, Νικόλα μου. Στη βάση του Ρόμβου πρέπει να έχεις έναν ανθρωποφάγο. Όχι έναν παιχταρά ποιοτικό ο οποίος. Σοφτάκια ναι, είναι. Ναι. Ναι. Για μένα το 3-5-2, αν θέλεις να το εξελίξεις και να βάλεις και τον Ολιβέρα μέσα, κολλάει υπέροχα. Να έχεις και Σβιντεύσκι μέσα, να έχεις τριπλέ. Ποια είναι τα τρία στόπερ μας δηλαδή. Ίγκασον, Βαρέλα, Κρέσπα, αυτοί οι τρεις. Πάει ο Βαρέλα. Ναι. Ποιο πάει, βρε, όταν θα αναιώσεις όπου θα κρύβεσαι. Βιερίνια Μάτος στις μπάντες, βάλε τις χαφάρες εκεί μπροστά και πέτας Βιντές και Άπκομ μπροστά και τελείωσες. Για να το τελειώσουμε. Ναι, ο αντικαταστάτης του Βαρέλα είναι ο Ρώσος. Έτσι λες εσύ. Έτσι. Κάτσε να δούμε. Φύγε Νικόλα, καλά σε καλά. Ισλανδός είναι, τι Ρώσος. Ναι. Ισλανδός, Ισλανδός είναι, ναι, τα ρημάξατε. Ναι, συγγνώμη, ναι, φιλιά, φιλιά. Ο ένας Ρώσος, άλλος Ρώσος. Έπαιζε στη Ρωσία, μωρέ, στη Ρωσία. Ναι, 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 σωστός. Και αυτός έπαιζε πάντα με τριστόπερ. Ήταν ο τρίτος στόπερ. Γι' αυτό σε λέω, κάτω 3-5-2 του χρόνου, φίλε μου Λουτσέσκου, να χαθεί το τόπι. Με ποια μπακ. Με Βιερίνια Μάτος. Και θα αλλάζει Γιαννούλης Βιερίνια, Γιαννούλης Μάτος. Δεν μπορεί να παίξει 34 χρονών Βιερίνια. Αν ένα μάτς. Άστα, ένα μάτς. Άστα, δεν θες. Έχει ένα 25 στην Παρσελόνα και θα παίξετε με τη Χιρόνα. Θα πάρω, άμα είναι τον. Ποιο να πάρω. Άστα.
Δεν είναι έτσι μπάλα. Δεν είναι έτσι. Θα πάρω τον Ντάνι Άλβες που είναι και αυτός νέος. Δεν είναι έτσι μπάλα. Με δύο γέρους πλάγιους back half δεν γίνεται έτσι μπάλα. Πάμε κύριε, πάμε. Καλημέρα λίγο να προλάβουμε. Έλα. Καλημέρα. Ωου. Έλα Μιχαλή, δώσε. Κυρία Δώρα μας. Τι γίνεται, τι κάνετε. Χαμός εδώ σήμερα, έχουμε και μετροπόντικα. Γίνεται χαμός. Εγώ κόντεψα να πνίγω με το σάλιο μου. Από το γέλιο, ε. Όχι, έβηχα. Κατάπιε το σάλιο μου και πήγε στραβά. Κυριολεκτικά δηλαδή θα πληγώσουμε το σάριο, νόμιζα από το γέλιο. Τρεις φορές σας πήρα, τώρα συνήθω. Α, ήπιες νεράκι, εντάξει, όλα καλά. Τι έφαγες τίποτα χθες. Ναι, ήπια, θα πνιγόμουν στα καλά καθούμενα. Έφαγες τίποτα χθες που. Λοιπόν, ναι, για πες τα μας τώρα. Εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Ναι. Ότι το ξέρω ότι θα νικήσετε, αλλά και εύχομαι. Ναι. 3-0. Α, αυτά είναι. Βάλε λίγο ακόμα. Ναι. Βάλε λίγο ακόμα κανένα τέταρτο. 3-0, πολύ καλά είναι. Α, μπράβο. Πολύ καλά είναι. Το πολύ πολύ να βάλουν έναν γκολ αυτή. Ο άντρας σας ο συγχωρεμένος Αριανός ήτανε. Ποιος. Ο άντρας σας που πέθανε ήταν Αριανός. Κόκαλο Αριανός. Κόκαλο Αριανός. Μην το δεις καμιά μέρα στον ύπνο σου. Αυτά που λες για τον ΠΑΟΚ και σε επιπλήξει. Ο Γιώργος ήταν αγαπητός μου Αριανός. Ναι. Η τελευταία μου την Τρίτη. Ο Σταυριανίδης ήταν Αριανός. Ο μάλα μας ο άντρας μου ήταν κόκαλο για να σε έπαιξε καλά φυγκάλι στον Άδησο, να χτύπησε ο πόνος και σταμάτησε. Ναι, αλλά αυτά που λες για τον Πάο, μήπως θυμάσαι από εκεί που ήταν από ο Καλαμαριάς, ήταν ο Αλεξάνδης ο Ρέστης, του Μέλου ο αδερφός του Δημάρχου. Ναι, ναι. Κυρία Δώρα μου, να σε γερείς, αγαπάμε. Να προσέχεις πώς καταπίνεις, να προσέχεις. Το σάλιο σου πρόσεχε εκεί, μην το πιείς και το καταπιείς. Και τα υγρά εκεί, σε αυτή την ηλικία, όχι πολλά, όχι πολλά υγρά. Ναι. Σκέφτεται να έρθει στην Τούμπα ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, το σκέφτεται σοβαρά. Τελευταία φορά που ήρθε ήταν το 11. Αυτό τι σημαίνει. Πάς να σκαλάσει το μάτς. Το 11 όταν είχε έρθει πάντως είχε λήξει το μάτς 0-0. Δεν ξέρω το 11. Ήτανε πάλι 8 Δευτέρα. Ο Μαρινάκης αν έρθει στην Τούμπα είναι επικίνδυνο το μάτς. Θυμάμαι ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που είχε πάει μέσα στη λεωφόρο και έκανε αυτή την πάτη. Πάει για το διακόπτη. Και το έκανε γιάχμα. Και μπήκανε ναι, μέσα ναι, 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 ναι. Καλά τώρα δεν τον παίρνει να τα κάνει αυτά εδώ. Έτσι δεν μπορεί γιατί ο Παναθηναϊκό τον είχε βρει μπαλδακό τότε. Καταλαβαίνετε τι πάει να σας κάνουν. Ναι. Θέλουν να κάνουν να δημιουργήσουν ένταση. Αυτοί να... εδώ κάτω, οι μπαλαδόροι μεγάλοι, θέλουν ναι. να παίξουν μπάλα. Δεν μπάλα δεν έρχονται να παίξουν τελευταία χρόνια, ψάχνουν τρόπο να διακοπεί το μάτς. Αυτό κάνουν. Πάμε παρακάτω. Α, έχει δουλειά το διαβαλκανικό πάλι. Ναι. Καλημέρα. Όχι άλλο. Εξαιρετικό. Ναι. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Οχ. Έλα, φίλε. Με ακούτε, καλημέρα. Ω, δεν σ' ακούμε. Αυτό είναι το θέμα, τους ακούμε. Από πάνω είναι αυτό, βουνό. Έλα. Εκεί ο φίλο. Τι έγινε πάλι, ρε παιδιά. Έλα. Ο Κωστής λέει εκεί είναι. Έλα Κωστή, έλα. Ναι, 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 ναι. Δικό σου είναι, ναι, δικό σου, ναι, τον καταλάβαμε. Έλα. Μάλιστα. Με κατάλαβε ποιος είμαι. Ο παππούς είναι ρε. Ρε παππού, ρε. Α, ο παππούς ρε. Ρε παππού, έχω να σε ακούσω καιρό. Τι κάνω. Έκανες πρωινή, εγώ τα πρωινά πάω και περπατάω. Πόσο χρόνο είσαι γλυκέ μου. Πιάσαμε τα ένα. 91, ωραίο. Όχι. 81. Βάλε πιο πάλι. 101. 101. Πλάκα με κάνεις ρε θηρίο. 101 ρε θηρίο. Σαν τα σκυλάκια της γραμματείας εσύ. Φίλε εσύ πρέπει τα χείλια σου να έχουν γίνει σαν το Βόρειο Πόλο. Τόσα κούτελα παγωμένα που έχεις φιλήσει σε κηδείες που έχεις πάει. Και όπως είπα, από το τραπέζι δεν θα σε πω. Τι λικέρα έχεις και τι μεταξύ. Πώς σε λένε παππού, παππού πώς σε λένε. Σωτήρης. Ρε παππού 101 ρε θηρίο. Τι ρεκόρ, τι high score είναι αυτό. Πάμε τον Πάκο εκτός έδρας αυτή την ηλικία. Πλάκα με κάνεις. Παππού να παίρνεις να σ' ακούμε ρε αγόρι μου. Παντού πάω, παντού. 101 ρε. Ναι, αλλά το μυστικό ποιο είναι για πες μας για να τα ακούσουν και αυτοί εδώ. Ποτέ από το τραπέζι δεν θα σηκώνεσαι χορτάτος. Δεν θα σηκώνεσαι χορτάτος. Ποτέ από το τραπέζι. Με τις πίτσες που τρώνε. Άμα τρως και θέλεις να βάλεις ακόμη λίγο, πιέσαι δυο ποτήρια νερό, τρία όπως ο αντίγερα. Να μην φεύγεις χορτάτος. Τελείωσε. Ναι, έπινες, κάπνιζες παππού. Ποτό όχι πολύ, όχι, αλλά τσιγάρο καθόλου. Καθόλου. Μπράβο. Είσαι. Ποτό μέτρια, μεταμέτρο, όπως λέτε. Είσαι πολυγαμικός ή μονογαμικός. αυτό δεν λέει. Μην τα λέει, αυτά δεν τα λέει. Τώρα αυτά τα σασέρια, αυτά δεν τα λέει. Τι είναι τσαρόπουλο ο παππούς. Είδωλο, παππού. Και τι άλλο είναι.
Παλίκαρο. Έτσι, έτσι. Πάω καλά. Αγόρι καλά. Μου, να παίρνει να σε ακούμε, ψυχάρα μου, να είσαι καλά. Πάω καλά, τώρα πάμε για τζάμπ. Να δει το πρωτάθλημα να πάρει άλλα 10 χρόνια πάνω σου αμέσω. Αυτό είναι το πρωτάθλημα. Θα παίρνει να μα τα λε, φιλιά παππού, φιλιά. Και τον Κωστή τόσο δεν λύσετε. Ναι, ναι, τον Κωστή, εννοείται, εννοείται. Πώ τον αγαπάω αυτό τον άνθρωπο. Φίλε 101. Και νόμιζα χάρη σκόρ είναι κυρία Δώρα. Το μυστικό αυτού δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι θετική του ενέργεια. Αυτό ακριβώ. Ο άνθρωπο αυτό είναι η θετική του ενέργεια. Έχει διάθεση για ζωή, ρε φίλε. Ναι. Ψάχνει για ζωή. Θετική ενέργεια. Ναι, δηλαδή, ναι. Δεν το δει με τα μούτρα του Σάντο ποτέ να μου. Ναι, ναι. 101, ρε παιδιά. Έτσι. Σαν τα σκυλάκια. Με τα μούτρα του ναι. Σάντο. Πάμε να προλάβουμε. Έλα ακόμα ένα. Ναι. Έλα, καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Σταρό. Έλα, φίλε. Νίκο Πάλμου Ισπανία. Έλα, Νικόλα. Να πείτε δύο πράγματα. Πολύ μεγάλο μάτς. Δεν φοβάμαι την ομάδα μου, αλλά θέλω όπως λέει και εσύ ο Σμέλε. Φόβο να κλείσει δύο παίκτες, ας πούμε, το Φορτούνι. Και εγώ πιστεύω, όχι τον Ποντέστη πολύ, τον Γκυγέρμεϊ κάνει φανταστικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Στα χαβ. Ναι. Αλλά σκέφτομαι, σπάει το μυαλό μου. Να φάω ένα γκόλε, παιδιά. Εντάξει, το δέχομαι. Από τα αριστερά μας, τα δεξιά, από έναν Ρωσίδη, σπάω το κεφάλι μου να μην μπορώ να διαλύσω από εκεί πέρα. Ναι. Μόνο αυτό, παιδιά. Με το Ρωσίδη, λες, από εκεί θα έχω με. Δηλαδή, ποια είναι η φασικούλ. Και αλλαγή στο εξτρέμ. Δεν έχει καθόλου εξτρέμ όμως από εκεί. Το καντούρι έχει. Θα βάλω τον Ενρίκε στο δεύτερο μήχρονο και θα διαλύσω. Έχω επιλογές. Όταν... αναλόγως προς ένα παίξω τακτικά. Υπάρχουν επιλογές. Λοιπόν. Και όσο για το Σάββατο που λέξε Ραπτόπουλο δεν σε γουστάω και σε πάω αλλά στα λέω. Χαφ, γιατί δεν βρήκε να πεις για τα γκολ που έχει βάλει, γιατί έχει βάλει 18 σύνδεση, ένα θέλει 19 γκολ και 2,5 χρόνια ένα χαφ που λες ότι δεν πατάει παιδί και δεν κάνει. Αλλά είπες ότι είναι αργός και δεν πειράζει. Μην τα αγαπάμε. Φιλιά Νικόλα, έφυγες. Τα λέμε, ναι, τα λέμε. Αυτό το μάτς. Εγώ αυτό που περίμενα ήταν να δω το καλύτερο κομμάτι από τον Ολιβέιρα. Αντίθετα, είδα από τους άλλους. Τι περίμενε, εμάς με βροχή, με λασπωμένο τερένο, να δεις τελικά το να δεις το καλύτερο κομμάτι του. Θα το δεις σε κανονικές συνθήκες. Εγώ τον έχω δει τον Ολιβέιρα κανονικά με την πόρτα όμως. Σκυλή είναι, μην νομίζω ότι είναι σοφ παίχτης. Και τα τάκλου θα τα κάνει και τους αμπουκάτου θα κάνει, μην νομίζεις. Πολύ δελασάλ με μύρισε. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, δεν ήταν τέλεια σήμερα με Μάικ Σαρό εδώ με Μετροπότικα. Δεν περάσαμε πραγματικά θεσπέσια. Τι κάνει ο Ανδρώνης ένα. Μια τριπλέτα. Να γίνει χαμός. μια τριπλέτα εδώ. Μάικ, πώς πέρασε, βάλε επίλογο αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλά. Δηλαδή, κλείς το μαγαζί. Τριάδα γρηγοράτα. Με Κωνσταντίνα Αυτόπουλο θα τα πει το μεσημέρι με Γρηγόρη Κόκκινο μαζί της Κακομήρας. Και Νίκος Κουλιανός στις 6 μαζί με Θανάση Κυλώνη Καρχαριομάχο. Και Μιχάλης Σαρόπουλος στις 8 με Τροπόντιξ. Τα λέμε. Ευχαριστούμε τον Θανάση Καζαμπάκα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθούν Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος. Καλή συνέχεια.